Τσόκα και Ντίκστον, ενώ η ομάδα του Έλμα Αποέλ, έτσι θα την αποκαλούμε λόγω της μεγάλης χορηγίας που πήρε το Αποέλ από την Έλμα Χόρτινγκς. Αρχίζει λοιπόν η ομάδα του Αποέλ το παιχνίδι με τους Τηλιανίδη, Σερντάρι, Μπάρτον, Ζαχαρίου και Τζότζο Καρσία. Το αγωνιστικό σχήμα των δύο ομάδων θα μας το αναλύσει καλύτερα ο ειδικός εδώ δίπλα μας, ο Μιχάλης Μιχαή. Ένα τα μεγάφωνα ανακοινώνουν τις πεντάδες. Μιχάλης, ακούμε. Εντάξει, πιστεύω ότι και οι δύο προπονητές ξεκινούν συντηρητικά. Έχουν αφήσει κάποια χαρτιά στους πάγκους των ομάδων τους. Κυρίως και οι δύο, ο Κεραυνός με τον Φόξ και το Αποέλ με τον Σάσα τον Πετζέγκοφ. Πιστεύω ότι και οι δύο θέλουν, δεν έχουν ξαναβρεθεί τη φετινή περίοδο. Θέλουν να κάνουν μια αναγνώριση, να το πούμε, το πρώτο δεκάλεπτο. Και σίγουρα υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες που ερχόμενοι από το πάγκο θα κάνουν τη διαφορά. Πιστεύω ότι σε όλες τις θέσεις, από την 1 μέχρι το 5, είναι δύο συζυγισμένες πεντάδες με καλά shooting guard, καλά playmaker και σίγουρα καλά center και καλά power forward. Πιστεύω θα δούμε ένα καλό παιχνίδι απόψε. Και ο καλύτερος να κερδίσει. Μάλιστα. Είναι αυτό που περιμένουν οι περισσότεροι να δουν, είναι πώς θα αντιδράσει αγωνιστικά ο Χρήστος Τηλιανίδης, να δώσει εδώ, που για πρώτη φορά θα βρεθεί αντιμέτωπος με την παλιά ομάδα στην οποία αγωνίστηκε για 6 χρόνια, ήταν και τέλεσε και αρχηγός και με την οποία γνώρισε πολλές επιτυχίες. Ο ίδιος πριν λίγες μέρες δήλωνε ότι ακόμη δεν το σκέφτεται, δεν ξέρει πως θα νιώσει την δεδομένη στιγμή. Στη συνέχεια ένας από τους συναδέλφους θα μπορέσει να πάρει μια κουβέντα από τον Χρήστο Στυλιανίδη. Νομίζω η δική σου θέση είναι ότι είναι επαγγελματία σχεδόν. Και θα σου πω, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει, γιατί αυτό λειτουργά υποσυνείδητα. Δηλαδή μπορεί να μην το σκέφτεσαι, να λες δεν με ενοχλεί, είμαι επαγγελματίας, αλλά υποσυνείδητα πιστεύω ότι θα τον ενοχλήσει και θα φανεί στο γήπεδο. Στην αρχή πιστεύω όμως, επειδή είναι έμπειρος παίκτης, είναι χρόνια στην Καλαθόσφαιρα, θα το ξεπεράσει και θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για την ομάδα του. Μάλιστα. Όλα έτοιμα λοιπόν, φίλες και φίλοι, για το πρώτο τζάμπολ της νέας καλαθοσφαιρικής περίοδου. Τζάμπολ για την ασπίδα, για το κύπελλο Ομοσπονδίας Sprite. Και βέβαια το πρώτο τζάμπολ του πρωταθλήματος θα είναι την ερχόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα, με το παιχνίδι του πρωταθλητή Κεραυνού με τον φιναλίστ Απόλλωνα. Πριν το τζάμπολ όμως θα γίνει απονομή. Ο Κεραυνός τιμάει τον Στυλιανίδη αναγνωρίζοντας την προσφορά του τόσα χρόνια στην ομάδα του Στροβόλου. Ο κύριος Βάρης Παραβαέλληνας μας δήλωσε ότι θέλει να πει δύο λόγια για τον καλαθοσφαιριστή. Αν θέλει, σας ακούμε. Δύο πρωταθλήματα, τρία κύπελλα, τίτλους στην Ευρώπη, διακρίσεις, όλα οφείλονται στον μεγάλο αρχηγό. Μπράβο στον Χρήστο, τον ευχαριστούμε για τα 6 χρόνια που ήταν μαζί μας. Να ακούσουμε και δύο λόγια από τον Χρήστο Στυλιανίδη, πώς αισθάνεται σήμερα μετά από τόσα χρόνια. Εντάξει, μέχρι στιγμής δεν είχα καθόλου σκεφτεί οτιδήποτε, αλλά μόνο τα λόγια που ακούσα από τον πρώτο του Κεραυνού, ο οποίος για 6 χρόνια είχαμε συνεργαστεί άψογα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνουν, ειλικρινά δεν το περίμενα. Αυτό αυτά που είχε πει, σίγουρα τα έχουμε κάνει, ανατρέψαμε πολλά πράγματα. Όταν εγώ πήγα στον Κεραυνό, η ομάδα έπαιζε να πούμε για play out. Αυτό είναι μεγάλη τιμή για μένα, κάρτα, τίτλους, κύπελλα. Η ζωή έτσι είναι, ο επαγγελματισμός. Συνεχίζω στο ΑΠΟΕΛ. Ευχαριστώ για ό,τι έχουν κάνει για μένα. Τι αισθήματα νιώθεις, Χρήστο? Είναι ανάμεσα τα αισθήματα μου. Απλά νομίζω στην ηλικία που είμαι, μπορώ να ξεπεράσω αυτό το πράγμα. Και επειδή έχει τροχιοδομηθεί εδώ και 2-3 μήνες το ότι θα έφευγα, δηλαδή ένα μήνα τουλάχιστον. Πλέον άρχισα να το συνειδητοποιώ. Τώρα το πόσο θα με επηρεάσει θα το δούμε στο παιχνίδι. Καλή επιτυχία. Μια ξέπαινη η ενέργεια, Μιχάλη. Ενέργειες που πρέπει να βλέπουμε συνεχώς στον μπάσκετ. Σίγουρα αυτό τιμά τον Κεραυνό, τον πρόεδρο του και το δικό τους πρέπει να κάνουν όλοι. Είναι τη ζωή του, αν θέλετε, ένας επαγγελματίας. Μεταξύ του Κεραυνού Στροβόλου και Έλμα Αποέλ,
με διαιτητές τους κυρίους Άθο Χριστοδούλου και Αντώνη Δημητρίου. Πρωταθλητής λοιπόν εναντίον Κυπελούχου, επαναλαμβάνουμε τις πεντάδες με τις οποίες θα αρχίσουν οι δύο ομάδες σήμερα. Ο κύριος Ιωάννου παρατάσσει για την ομάδα του Κεραυνού τους Παναγιώτη Μπαρλά, Γιώργο Αναστασιάδη, Ντέιβιντ Χάρισον, Παναγιώτη Τρισόκα και Τζέισον Οντίξον, ενώ ο κύριος Δημήτρης Σολάκης για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ παρατάσσει τους Χρήστο Στυλιανίδη, Πάνο Σερδάρη, Άιζακ Πάρτον, Αλέξη Ζαχαρίου και Τζότζο Καρσία. Και υπό το βάρος, υπό τη σκιά των τραγικών γεγονότων αυτής της εβδομάδας, με την τρομοκρατική ενέργεια και την επίθεση στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, στο εμπορικό κέντρο, στο World Trade Center και στο Πεντάγωνο, στην Ουάσιγκτον, μονόλεπτη σιγή στην μνήμη των θυμάτων. Πρώτο τζάμπολ, φίλες και φίλοι, νικητής ο Κεραυνός με τον Γιώργο Αναστασιάδη στην πρώτη επιθετική προσπάθεια των πρωταθλητών. Αναστασιάδης για τον Μπαρλά, ο οποίος Μιχάλη Μιχαήλ θα νιώθει αφάνταστο βάρος στους ώμους του, καλύτερα να καλύψει μια θέση που άφησε καινή ο Χρήστος Τηλιανίδης. Και ο Χρήστος και ο Κεβίνο Φλόρεν. Σίγουρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ήδη είδαμε ότι οι πρώτες κινήσεις αναγνωριστικές και από τις δύο ομάδες. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα δούμε καλό μπάσκετ απόψε. Μάλιστα. Πρώτη κόντρα του Στυλιανίδη με τον Μπαρλά. Είδαμε την πρώτη προσπάθεια από πλευρά ΑΠΟΕΛ που τελεσφόρησε με τον Τζότζο Καρσία να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ να προηγείται 2-0. Εδώ το λάθος από τους παίκτες του Κεραυνού, η πάσα του Παναγιώτη Τρισόκα δεν έφτασε ποτέ στον Αναστασιάδη. Έτσι ο ΑΠΟΕΛ έχει την ευκαιρία να διευρύνει τη διαφορά. Έξοχη ασίστα από τον Χρήστο Στυλιανίδη στον Ζαχαρίου. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Είναι από τον Παναγιώτη Μπαρλά. Φάουλ που ξανά την προσπάθεια από τον Στυλιανίδη. Διεμβόλησε κυριολεκτικά την άμυνα του Κεραυνού με αυτή την διαιτητικότητα με την οποία διακρίνεται. Το φάουλ του Μπαρλά λοιπόν έφερε τον Αλέξη Ζαχαρίου στις ελεύθερες βολές. Ευστόχησε ήδη στην πρώτη. 3-0 το σκορ για την ομάδα των Γαλατζοκιτρίνων. Άστοχος στη δεύτερη βολή. Έχασε το rebound από όλη και τώρα Μπαρλάς στην οργάνωση αυτής της επίθεσης για την ομάδα του Μέμουνου Αναστασιάδης υπό την επιτήρηση του Σερδάρη. Χάρισον για τον Ντίξον, ο οποίος είχε καλή παρουσία στο τέλος του πρωταθλήματος με την ομάδα του Κεραυνού. Αναστασιάδης από πολύ μακριά για τρεις. Ένα σουτ σφραγίδα του... Σίγουρα είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον Γιώργο. Γιώργο τα μακρινά τρίποντα σουτ του που μπορούν να σκοτώσουν οποιαδήποτε άμυνα. Στο μεταξύ στην άμυνα όμως βέβαια και στο φάουλ εδώ ο Γιώργος Αναστασιάδης. Πρώτο φάουλ για τον ίδιο και δεύτερο ομαδικό για τον Κεραυνό. Τζότζο Καρσία άστοχος, μία στις δύο. Μπαρλάς θέλει να τρέξει. Χάρισον για τρεις άστοχος. Υπάρχει φάουλ από τον Καρσία, είναι το πρώτο. Μπάλα έξω για την ομάδα του Κεραυνού. Εδώ με Μοσιωάννου δίνει τις οδηγίες στον Παναγιώτη Τρισόκα. Τρισόκας που πέρσι σπάνια χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το ρόλο στην θέση 4. Συνήθως ήταν ο backup του Πάτρερ και στη συνέχεια του Ντίξον.
φέτος δοκιμάζει νέο σχήμα ο Μίμος Ιωάννου. Σίγουρα με την πηγή του Κοντομήτρου και πιστεύω ότι δίνει πιο πολλά, δείχνει πιο πολλή εμπιστοσύνη στον Παναγιώτη αντί τους άλλους δύο, του Βαβανού και του Κατσικέρη, γιατί είναι πιο έμπειρος και μπορεί έτσι να δώσει πιο πολλές λύσεις. Μάλιστα, στο μεταξύ προηγήθηκε το φάουλ από τον Άιτζακ Μπέρτον. Αναστασιάδης για τον Τρισόκα, στοχή από πολύ κοντά. Μαζεύει ο Σερδάρης, θέλει να τρέξει το Αποέλ με τον Ζαχαρίου να κάνει τον πάσιμο. Αστοχή, το follow δεν θα πιάσει από τον Καρσία. Τρέχει ο Αναστασιάδης και το φάουλ από τον Χρήστο Στυλιανίδη. Είναι το πρώτο και τρίτο ομαδικό για τον Έλμα Αποέλ. Εδώ το φάουλ από τον Στυλιανίδη. Τον Γιώργο Αναστασιάδη. Πάντως μπορεί να είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, Μιχάλη, ωστόσο και οι δύο ομάδες δείχνουν διάθεση για καλό μπάσκετ αλλά και πάθος για κατάκτηση αυτού του τροπέου. Σίγουρα είναι από Ελ Κεραυνός, είναι αιώνι συσταγωγικά ένα κλασικό ντέρπι. Προς το παρόν κυριαρχεί το πάθος και η δύναμη. Ελπίζω να ηρεμήσουν λίγο και να δούμε και λίγο μπάσκετ επίπεδου. Μάλιστα. Πάντως η διάθεση υπάρχει. Σίγουρα. Τρίποντη προσπάθεια από τον Σερδάρη, είναι άστοχη. Coast to coast από τον Γιώργο Αναστασιάδη που πανηγυρίζει κιόλας. Δεύτερο καλάθι για τον Αναστασιάδη στους 5 πόντους. Όλους για τον Κεραυνό. 5-3 προβάδισμα για την ομάδα του Στροβόλου. Στυλιανίδης τώρα. Σε άμυνα 2-3 ο Κεραυνός. Τζότζο Καρσία, στοχή παίρνει όμως το φάουλ από τον Παναγιώτη Τρισόκα που δέχεται και τις παρατηρήσεις από τον Μέμο Ιωάννου. Πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για την ομάδα του Αποέλ. Με τον αριθμό 9 ο Ανδρέας Σιζόπουλος από τον Έσπερο. Περισσότερα θα μας πει ο Μιχάλης Μιχαήλ καθώς τον γνωρίζει από την παρουσία του στην Εθνική Παίδο. Ναι, σίγουρα ήμασταν μαζί στην Εθνική Παίδο, εγώ σαν προπονητής. Ο Σιζόπουλος παίκτης, ένα καλός παίκτης, 83 γεννήμα, μικρός σε ηλικία. Όμως έμαθε το μπάσκετ τα πρώτα βήματα στην Κύπρο και συνέχισε στην Ελλάδα. Πιστεύω δεν τον έχω δει να αγωνίζεται τελευταίος, όμως έχει ένα καλό σουτ, πολύ καλός αμυντικός και γι' αυτό τον επιστράτευσε, πιστεύω, ο συνάδελφος για να κρατήσει τον Αναστασιάδη. Νάτος εδώ, στο μαρκάρισμα του Αναστασιάδη. Δίξον πάνω από τον Τζότζο Καρσία, στοχή μαζεύει ο Στυλιανίδης που θέλει να τρέξει και αυτό κάνει. Κάνει μόνος του την προσπάθεια. Δίνει και αυτό στην δική του σφραγίδα. Κλασικό καλάθι από τον Χρήστο Στυλιανίδη. Το πρώτο στο παιχνίδι και προβάδισμα για το Αβουέλ 6-5. Απάντηση από τον Κεραυνό με το κάρφωμα από τον Παναγιώτη Τρισόκα που χρήζεται και αυτός σκόρερ. Εύκολα καλάθια, δηλαδή σε στημένες επιθέσεις δεν έχουν σκοράρει, έχουν σκοράρει στους ευνηδιασμούς και οι δύο ομάδες, εκτός από ένα καλάθι του Καρσία με κίνηση μέσα, όλα τα άλλα ήταν από ευνηδιασμούς. Δηλαδή όταν οι άμυνες δεν ήταν στημένες. Νομίζω και οι δύο προπονητές φέτος θέλουν να δώσουν έμφαση στον τομέα άμυνα, στο Αποέλ. Ανέκαθεν και στα προηγούμενα χρόνια με τον Περικτή Ταυρόπουλο αρέσει και το στην πιεστική άμυνα. Εδώ το καλάθι από τον Τρισόκα και φάουλ μαζί, ευκαιρία για ένα έμμεσο τρίποντο. Το φάουλ από τον Ζαχαρίου, πρώτο προσωπικό και τρίτο ομαδικό. Τέταρτο με συγχωρείτε για την Έλμα Αποέλ. Να πούμε Κωστό ότι μια μεγάλη απώλεια του Αποέλ στο τομέα άμυνα ήταν είναι ο Χρήστος ο Χριστοδούλου, ο οποίος σίγουρα δίνει και την ψυχή του για την ομάδα του. Έπαιζε τρομερή άμυνα και βοηθούσε τόσο στα rebound όσο και στις χαμηλές άμυνες. Ολοκλήρωσε την προσπάθεια του Παναγιώτης Τρισόκας, ευστοχώντας την συμπληρωματική βολή, το έμμεσο τρίποντο. Το σκορ στο 16 για τον πρωταθλητή Κεραυνό. Στο μεταξύ πραγματοποιήθηκε άλλη μια αλλαγή. Αποχώρησε ο Αλέξης Ζαχαρίου, τη θέση του πήρε ο Βενζέγκοφ. Ψηλώνει ακόμη λίγο το σχήμα του ο Δημήτρης Σολάκης. Πιστεύω ότι
Ο Μπάρτον, αν δεν έχει την μπάλα στα χέρια του, είναι δύσκολο να παίξει μπάσκετ. Δηλαδή, αν είναι υποδοχείας. Όταν τον είχαμε γνωρίσει στο ΑΠΟΕΛ, κρατούσε την μπάλα, έκανε τα δικά του. Ήταν ένας καλός παίκτης. Τώρα περιμένει να του δώσει την μπάλα. Όταν δεν την πάρει στο σημείο που πρέπει, τότε είναι άχρηστος. Δηλαδή, δεν μπορεί, αυτή τη στιγμή δεν είναι στο γήπεδο. Θα δούμε στη συνέχεια. Είναι μόλις, διανύουμε μόλις τα πρώτα 5 λεπτά στο παιχνίδι. Το φάουλ από τον αριθμό 9 είναι ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Πρώτο φάουλ και για αυτόν. 5 φάουλ για τον Κυπελούχο. 2 βολές για τον Παναγιώτη Τρισόκα, ο οποίος φτάνει στους 6 πόντους. Και η διαφορά στο συν 5 για τον Κεραυνό. 11-6 το σκορ. 5-0-3 για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Άστοχος στην δεύτερη. 1-3 για τον Παναγιώτη Τρισόκα. Τσιούτσο Καρσία για τον Μπέρτον. Να το δούμε με την μπάλα στα πόδια. Είδαμε την εκρηκτικότητα του, όμως διάβασε την προσπάθεια του ο Χάρισον. Θέλει να κάνει την προσπάθεια μόνος, την οποία ολοκληρώνει με το καλάθι. Πρώτο και για αυτόν, και η διαφορά διευρύνεται στο συν 7 για τον Κεραυνό. 13-6 το σκορ. Κάτι που πρέπει να αλλάξει και στο φωτεινό πίνακα. Μπεζέγκοφ στο hook shot. Πιστεύω ότι το ΑΠΟΕΛ βιάζεται να εκτελέσει, δεν έχει υπομονή στην επίθεση, σε αντίθεση με τον Κεραυνό γυρίζει την μπάλα, πάει την μπάλα εκεί που πρέπει και εκτελεί. Οποιοσδήποτε παίκτης του Κεραυνού μπορεί να εκτελέσει. Το ΑΠΟΕΛ δεν έχει υπομονή, δηλαδή κάπου είναι νευρικό, πρέπει να ηρεμήσει για να μπορέσει να παίξει μπάσκετ. Είναι όλοι οι παίκτες σκόρερ για τον Κεραυνό. Φάουλ από τον Ντίξο, μακριά από τη φάση, επιθετικό για τον Κεραυνό. Στο μεταξύ ο κύριος Σολάκης ζήτησε το time out. Πάμε και εμείς στα πυρκά για ένα σύντομο διαφημιστικό. Την Λάρνακα φιλοξενεί το κύπελλο Ομοσπονδίας Sprite, μεταξύ του πρωταθλητή Κεραυνού και του κυπελούχου Έλμα ΑΠΟΕΛ. 13-6 το σκορ για την ομάδα του Στροβόλου, 4-15 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Να δώσουμε λόγο στον Χρυσόστομο Σταύρου να μας μεταφέρει αυτά που είπε ο Δημήτρης Σολάκης στους καλωσοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ ζήτησε καλύτερη αλληλοκάλυψη στην άμυνα, να πιέζουν, να έχουν καλά block-out, ώστε να προσπαθήσουν να πιέσουν τους ψηλούς του Κεραυνού, ώστε να μην δέχονται εύκολα καλάθι. Δεύτερο φάουλ από τον Jason Dixon. Θα στείλει εδώ η φάση, θα στείλει τον Τζότζο Καρσία στην γραμμή των ελευθέρων βολών για δύο προσπάθειες. Είναι μία στις δύο ο Τζότζο Καρσία. Ανθή, από πλευράς Μέμου Ιωάννου, τι είπε στους παίκτες του? Ο Μέμος Ιωάννου περιορίστηκε περισσότερο στον Χάρισον, στον οποίο ζήτησε να γίνονται περισσότερα screen για να βοηθούνται περισσότερο ο Ντίξον και ο Αναστασιάδης κάτω από το καλάθι. Μάλιστα. Δύο βολές για τον Τζότζο Καρσία. Αστοχή στην πρώτη, είναι μία στις τρεις συνολικά. Το 13-6 διατηρείται, 4 λεπτά για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Εύστοχο στην δεύτερη, φτάνει στους 4 πόντους με 2 στις 4 ελεύθερες βολές. Και τώρα σε ρόλο οργανωτή ο Χάρισον. Και το φάουλ από τον Τζότζο Καρσία. Τον Αμερικανό σέντερ του ΑΠΟΕΛ που πέρσι αγωνίζεται σε ομάδα επιλεκτών. Η αλλαγή του Τόλι Κασκίρη για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να περιμένει. Στη γραμμή των ελευθερών βολών ο Ντίξον. Ένα πολύ ενδιαφέρον μάτσαπ αυτό του Ντίξον με τον Τζότζο Καρσία. Δύο παίχτες με σχεδόν το ίδιο ύψος, 2-5 ο Ντίξον, 2-6 ο Καρσία, δύο παίχτες που παίζουν κοντά στο καλάθι. Πρέπει ο ένας να μανουβράρει τον άλλο. Σίγουρα βλέπουμε ότι και η προσπάθεια των περιφερειακών παίχτων είναι να πάρουν την μπάλα σε αυτούς τους δύο παίχτες, θέλουν να παίξουν μέσα στα καλάθια. Πιστεύω ότι επιθετικά είναι και οι δύο καλοί. Τώρα λίγο νευρικά αντιδρούν στην άμυνα και κάνουν εύκολα το φάουλ. Δηλαδή πριν ακόμα πάρει την μπάλα ο παίχτης. Και τώρα με τη συμπλήρωση των ομαδικών είναι δύο βολές. Δηλαδή πρέπει να προσέξουν λίγο γιατί
Και ο Καρσία τον βλέπω πολύ ανεβασμένο. Δηλαδή έχω καιρό να τον απέζει. Θέλει να έχει δουλέψει πολύ πάνω στο σούτ από μέση απόσταση. Μάλιστα, έχει δουλέψει πάρα πολύ και έχει κάνει μια προηγουμένως μια εξαιρετική κίνηση στο φάουλ που κέρδισε στην προηγούμενη φάση. Ένα πολύ δύσκολο σούτ από τον Χάρισον. Εκτός ισορροπίας, μια πολύ όμορφη φάση. Πήρε το rebound ο Αναστασιάδης. Στη συνέχεια έχασε, όμως η μπάλα είναι έξω για τον Κεραυνό. Εδώ με αριθμό 13 ο Βασίλης Πούνας, μόλις 17 χρόνων, ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Χάρισον για τον Παρλά και αυτός για τον Αναστασιάδη. Υπάρχει φάουλ μακριά από την φάση, χρεωμένος τον Σάσα Βεζέγκοφ, για τον οποίο είναι το πρώτο. Έλμα από ελ βέβαια έχει περάσει το όριο των 5 φάουλ. Έτσι θα έχουμε δύο βολές από τον Παναγιώτη Τρισόκα. Διπλή αλλαγή για την ομάδα του Δημήτρη Σολάκη. Πέρασε στο παιχνίδι Αλέξης Ζαχαρίου και Βασίλης Κούνας στην θέση των Σάσα Βεζέγκοφ και Χρήστου Στυλιανίδη. Δύο βολές για τον Παναγιώτη Τρισόκα. Ευστοχή στην πρώτη, φτάνει στους 7 πόντους με 3 στις 4, τώρα 3 στις 5. Το σκορ στο 16-9, 3-0-3 για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαλεπτό. Με τις ομάδες, όπως είπαμε, να δείχνουν διάθεση, να έχουν θέληση, να έχουν πάθος, όμως διακατέχονται ταυτόχρονα από αρκετή νευρικότητα, κάτι που δεν τους επιτρέπει να παίξουν ελεύθερα τον μπάσκετ που ξέρουν. Σίγουρα, κυρίως το ΑΠΟΕΛ είναι πολύ νευρικό, δηλαδή συνεχώς είναι όποιος παίκτης μπει είναι σαν σύνδρομο, δηλαδή ακολουθεί την ίδια νευρικότητα και δεν υπάρχει κάποιος που να ηρεμήσει αυτή την ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έκανε δυναμικά την προσπάθεια του ο Κασκύρης, ωστόσο ήταν πολύ ατσαλό το σούτ του. Βήματα. Εδώ θα στοχίσει και πάλι κοντά στο καλάθι στην πάσα από τον Χάρισον. Καρσία με το αριστερό χέρι θα στοχίσει. Παίρνει όμως το φάουλ στην φάση αυτή από τον Γιώργο Αναστασιάδη. Αριθμό χρεωμένο, το φάουλ χρεωμένο στον Τόλι Κασκύρη, για τον οποίο είναι το πρώτο. Δύο βολές για τον Τζότζο Καρσία, ο οποίος είναι 2 στις 4, έχει πετύχει 6 πόντους. Άστοχο στην πρώτη βολή, παραμένει στους 6 πόντους. Το σκορ δεν αλλάζει, 16-9 για τον Κεραυνό. Τζότζο Καρσία, 2 στις 5 ελεύθερες βολές, άλλος ένας τομέας στον οποίο αρκετοί παίχτες στην Κύπρο θα πρέπει να δουλέψουν, Μιχάλη. Σίγουρα, με τις βολές κερδίζονται τα παιχνίδια. Όμως είναι αυτό που λέμε, δηλαδή ο Κεραυνός έχασε ένα κλασικό ευνηδιασμό με ένα κλέψιμο στο κέντρο του γηπέδου που έπρεπε να γίνει καλάθι. Το έχασε και δέχτηκε και έναν πόντο. Δηλαδή είναι αυτά που λέμε, ότι φυσικά ο Χάρισον του Κεραυνού είναι ρούκι, είναι πρώτη φορά στην Ευρώπη, θέλει χρόνο μια προσαρμογή. Φαίνεται καλός παίκτης, όμως αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει τις λύσεις που χρειάζεται ο Κεραυνός. Μετά από κάποιους αγώνες πιστεύω ότι θα είναι έτοιμος. Μάλιστα. Έξοχη ενέργεια από τον Γιώργο Αναστασιάδη. Δυστυχώς για τον ίδιο και την ομάδα του δεν τελεσφόρησε, ωστόσο κάτι θετικό βγήκε από αυτή την φάση. Ξανά εδώ η προσπάθεια. Off balance, εκτός ισορροπίας, πήρε το φάουλ από τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Είναι το δεύτερο. Και δύο βολές για τον Γιώργο Αναστασιάδη, ο οποίος είχε πετύχει τους 5 πόντους, πρώτους πόντους του Κεραυνού στο ξεκίνημα, σήγησε στην συνέχεια. Εδώ θα φτάσει στους 6, θα φέρει το σκορ τη διαφορά στους 7 πόντους, 17-10, ενώ μας μένουν ακριβώς 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαλεπτό. Βλέπουμε ότι ο Μπάρτον έχει μείνει χωρίς πόντο σε 8 λεπτά, χωρίς πόντο σε 8 λεπτά παιχνίδι. Και κυρίως είναι αυτοί και οι λόγοι που δεν μπορεί τα ΑΠΟΕΛ να πλησιάσει. Έχει χρησιμοποιήσει 8 καλαθοσφαιριστές και έχουν σκοράρει 2.
Εντάξει, και έναν πόντο Αλέξιο Ζαχαρίου με βολή. Αν δεν ανεβάσουν την επίδοσή τους, τώρα ο Μπάρτον πήρε την πρωτοβουλία. Αλλά όπως έλεγα, Κώστα, αν δεν ανεβάσουν την απόδοσή τους στο σκοράρισμα, οι υπόλοιποι καλαθοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, δεν μπορεί και ο Γκαρσία θα κλειστεί και τότε οι λύσεις δεν θα υπάρχουν. Σκοράρισμα του ΑΠΟΕΛ περιμένει σίγουρα από τα χέρια του Πάνου Σερδάρη. Ένας αντόφιος σουτέρ, ένας πολύ καλός τριμποντίστας. Ωστόσο, δεν του βγήκαν τα ανάλογα σκριν για να μπορέσει και αυτός να βοηθήσει την ομάδα στο σκοράρισμα. Εδώ ο Αναστασιάδης υπό την πίεση του Σερδάρη, Χάρισον για τον Κορονίδη και αυτός για τον Κασκίρη, έξω για τον Χάρισον, Χάρισον για τρεις. Άστοχος, μαζεύει ο Κασκίρη ακόμη ένα rebound. Ευκαιρία για τα πόλη να μειώσει την διαφορά. Φοβερά άστοχος, airball συγκεκριμένα από τον Άιζακ Μπέρτον. Χάρισον για τον Κορονίδη, αλλάζουν οι δύο παίκτες, κάνει την προσπάθεια ο Χάρισον. Δεν θα του βγει το σουτ, μπάλα θα αναπηδήσει στη Στεφάνη, μάζεψε ακόμη ένα rebound ο Γκαρσία. Άλλος εδώ για τον Μπέρτον και αυτός για τον Βασίλη Κούνα υπό την επιτήρηση του ο Χάρισον. Δεν βλέπω το ΑΠΟΕΛ να χρησιμοποιεί screen για να απελευθερώσει κάποιο παίκτη. Εδώ το τρίποντο από τον Ζαχαρίου που φτάνει στους 4 πόντους και η διαφορά μειώνεται στους 3 πόντους, 18-15, 34 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλεπτού. Σίγουρα το ΑΠΟΕΛ παίζει στατικά και αυτό το σου ήταν από καθαρή πρωτοβουλία του Αλέξη. Δεν έγινε κάποια κίνηση για να βγει να σουτάρει. Πιστεύω ότι τα ΑΠΟΕΛ χρειάζεται πιο πολύ κίνηση, πιο καλά screen για να μπορέσει να βγάλει τα καθαρό αίμα σουτέρ του να σκοράρουν. Εδώ το δεύτερο φάουλ από τον Αλέξη Ζαχαρίου στον Τόλι Κασκίρη. Δύο βολές για τον νεαρό καλαθοσφαιριστή, ο οποίος πήγε φέτος στον Κεραυνό από τον Αχιλέα Γαμακλείου, όπως και ο Παναγιώτης Μπαρλάς. Άσχημο το σούτ από τον Τόλι Κασκίρη. Airball από την γραμμή των ελευθερών βολών. Έστοχος στο δεύτερο, χτίζεται και αυτό σκόρερ. Η διαφορά στο σύν 4, 19-15. Στυλιανίδης υπό την επιτήρηση του Κορονίδη. Σερδάρης μπροστά από τον Μπαρλά για τον Μπέρτον. Γκαρσία θα ξεφύγει από τον Τόλι Κασκίνη. Το φάουλ έγινε χαμηλά, δεν μετράει το καλάθι από τον Γκαρσία. Ξανά εδώ η φάση, εδώ το φάουλ. Πριν προλάβει να ξεκινήσει το λέει από ο Γκαρσία, έτσι θα πάει μέσα στις βολές για δύο προσπάθειες, όμως αυτό είναι γιατί ο Κεραυνός έχει συγκληρώσει προβολού το όριο των 5 φάουλ. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Τζότζο Γκαρσία στους 8 πόντους. Αυτή είναι η 8η του προσπάθεια από την γραμμή των ελευθέρων βολών. 4-7, 57%. Και τώρα 5 στις 8, 9 πόντι. Πίεση σε όλο το κήπεδο από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Μπαρλάς γλίστρησε, έριξε την μπάλα. Στυλιανίδης κάνει ένα άσκοπο σουτ. Και το πρώτο δεκάλεπτο τελειώνει με τον Κεραυνό. Παρά το ότι παρουσιάστηκε καλύτερος από το ΑΠΟΕΛ με περισσότερες επιλογές, εντούτοις προηγείται με μόνο ένα καλάθι, 19-17. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε σε λίγο κοντά σας με το δεύτερο δεκάλεπτο. Οι δύο ομάδες πιο πολύ χαρακτηρίστηκαν από πάθος και δύναμη. Πιστεύω ότι προς το τέλος είδαμε μια-δυο φάσεις πολύ καλές. Πιστεύω όσο περνά ο χρόνος, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο δεκάλεπτο, το επίπεδο θα ανεβαίνει. Μάλιστα. Χρυσόστομε, από πλευράς ΑΠΟΕΛ, τι υπόθηκε κατά την διάρκεια του time-out. Παίκτες του, τους ζήτησε να έχουν περισσότερη προσοχή στην άμυνα και τους δικαιολόγησε αυτή τη δήλωση
λέγοντας ότι τα τελευταία λεπτά αφού βελτιώσαμε την άμυνα μας, πετύχαμε εύκολα καλάθια, άρα μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το τέμπο. Μάλιστα. Και πιστεύω είναι και αυτή η φιλοσοφία, η δυνατή άμυνα φέρνει το εύκολο καλάθια, Μιχάλη, σε αντίθεση με μια επίθεση απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Σίγουρα, κοίταξε, όπως βλέπω τις ομάδες τώρα έχουν ανεβάσει τόσο την πιεστική άμυνα στο μισό του γήπεδο, όσο και τα αγκάρτ έχουν τρομακτική πίεση σε όλο το γήπεδο. Δεν γίνονται, αυτό που δεν είδα ακόμα είναι οι αλληλοκαλύψεις των παιχτών, δηλαδή οι βοήθειες από το weak side δεν έρχονται την ώρα που πρέπει και γι' αυτό υπάρχουν τόσοι καινοί διαδρόμοι. Είδαμε και το εντυπωσιακό follow tank από τον Harrison, ευκαιρία για τον κεραυνό να τρέξει. Εδώ εκπληκτική τάπα στον Αναστασιάδη από τον Isaac Burton. Υπήρχε η ευκολότερη λύση εδώ, απλά πάσα το... στον Dixon, στον Harrison. Ναι, στον Dixon. Α, ο Dixon είναι. Ναι. Ήταν ο Dixon, μια πάσα εκεί και ένα κάρφωμα. Και ίσως και το φάουλ από τον επερχόμενο Μπάρτον. Dixon εδώ από μέση απόσταση πάνω από τον Ζαχαρίου θα ευστοχίσει. Dixon στους 4 πόντους και η διαφορά και πάλι στους 6 για την ομάδα του Κεραυνού, 23-17 μετά το σερί 4-0 στο πρώτο λεπτό του δευτέρου δεκαλεπτού. Ζαχαρίου από την γωνία για 3, είναι και πάλι εύστοχος, δεύτερο τρίποντο για τον Αλέξη Ζαχαρίου και το 23-17 είναι τώρα 23-20, διαφορά και πάλι στους 3 πόντους, 8-37 για να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο και το τρίποντο από τον Ζαχαρίου ξεσήγωσε τους λίγους φίλους του ΑΒΟΕΛ που ήρθαν στη Λάρναγα για το παρακολουθήσει το παιχνίδι. Εδώ το τρίποντο απάντηση από τον Αναστασιάδη, ένα μακρινό τρίποντο και ταυτόχρονα φάουλ από τον Στυλιανίδη, ευκαιρία για το πρώτο έμμεσο τετράποντο της περίοδου. Σίγουρα και τα αίματα ανάβουν, ήταν 2-3 φάσεις πολύ γρήγορες που ανέβασαν και το ρυθμό στην κερκίδα αλλά και τις διαμαρτυρίες από τους πάγκους και από τους παίκτες. Φυσικά είναι εντάξει στα πλαίσια τα επιτρεπτά. Πιστεύω ότι τώρα θα δούμε σίγουρα το μπάσκετ που όλοι περιμένουμε. Και που θα αυξήσουν και την ένταση του παιχνιδιού. Εδώ προσπάθησε να εκμιεύσει το επιθετικό φάουλ ο Μπαρλάς. Όμως θα έλεγα σωστή απόφαση των διαιτητών. Μπαρλάς θα υποπέσει στο δεύτερο του φάουλ. Και το καλάθι από τον Μπάρτον δεν πρόσεξε τη φάση καθώς έγραφα. Μοιάστηκε στον ύπνο η ομάδα του Κεραυνού. Δεν πρόσεξε ότι ο διαιτητής έδωσε την μπάλα και έμεινε ο Μπάρτον μόνος του στη ρακέτα. Το ΑΠΟΕΛ έχει γυρίσει σε μια ζώνη 2-3 από ό,τι μπορώ να καταλάβω με παγίδες. Δηλαδή προσπαθεί να κάνει παγίδες στα φτερά και στη τελική γραμμή. Στην εκπνοή του χρόνου, καγόντος ούτε από τον Τρισόκα, δεν χτύπησε στην Στεφάνη. Εδώ σε πρώτο πλάνο, μεγάλος απόν του απόψινου αγώνα και στη συνέχεια του προαθλήματος, δυστυχώς για τον ίδιο και την ομάδα του θα είναι απόν για τουλάχιστον 3 μήνες, όπως μας δήλωσε νωρίτερα ο ίδιος, καθώς τόσος είναι ο χρόνος της αποχής του, αφού θα πρέπει να υποβληθεί σε εγχείρηση στον τένοντα. Και οι ιατροί εκτιμούν ότι θα απουσιάσει για περίπου 3 μήνες. Άστοχος στην τρίποντη προσπάθεια ο Χάρισον, ηρωικά, παλτικαρίσια, ο Τρισόκας πήρε το rebound, πέτυχε και το καλάθι καθώς το κόψιμο από τον Γκαρσία ήταν στην κάθοδο. Πρώτο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο για τον Τρισόκα. Έχω την εντύπωση ότι είναι καθαρή η φάση. Ένας Παναγιώτης που την φετινή περίοδο πιστεύω πολύ καλύτερος από ποτέ. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσει τον Κεραυνό πάρα πολύ και στην Ευρώπη και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Έπαιζε στο Παραλίμνη, έδειξε το ταλέντο του, έδειξε ότι μπορεί να γίνει ένα πολύ σπουδαίος παίκτης στον Κεραυνό δίπλα σε τόσο μεγάλους παίκτες. Σίγουρα νομίζω είναι ο καταλληλότερος χώρος είναι για ότι να ζητούσε, πιστεύω. Στο Παραλίμνη έπαιζε με τον ενθουσιασμό, τώρα έχει γίνει πιο όριμος πιστεύω παίκτης. Όμως ο Παναγιώτης, επειδή τον ξέρω και προσωπικά, είναι ένα παιδί που χαρακτηρίζεται από ενθουσιασμό, είναι ενθουσιώτης, θέλει να κερδίζει και έχει
αυτό το χαρακτηριστικό που το διακρίνει, δηλαδή την αγωνιστικότητα, το πάθος. Μία στις δύο για τον Αλέξη Ζαχαρίου. 28-23 το σκορ, 7-0-3 για να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο. Κεραυνός που συνεχίζει το παιχνίδι με τους Μπαρλά, Τρισόκα, Ντίξον, Αναστασιάδη και Χαρίσο με την Βασκύριο Πεντάδο δηλαδή. Το ίδιο και η ομάδα του Αποέλ. Έξοχη προσπίση από τον Τρισόκα, στοχή όμως στην προσπάθεια του για καλάθι και εδώ η απειρία του που αποφέρει το τρίτο φάουλ. Μια φάση αχρίαστη για φάουλ, Μιχάλη. Είναι αυτό που λέμε ο ενθουσιασμός, δηλαδή ο ακράτητος ενθουσιασμός. Έβαλε καλάθι, εδώ έκανε φάουλ στον Αλέξη τον Ζαχαρίου. Τώρα έχασε το καλάθι, υπέρμετρο. Πάλι υπέρμετρη προσπάθεια να πάρει την μπάλα, έκανε το δεύτερο φάουλ και τρίτον στον προσωπικό του. Και ο Μέμος Ιωάννου ετοιμάζει τον Τάρεν Φόουκς. Ο Τάρεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα, γιατί φορά στο πόδι με μια επιγονατίδα. Μπορεί ο κύριος Μέμος να θέλει να τον ξεκουράσει, να μην το χρησιμοποιήσει πολύ. Το τρίποντο άστοχο από τον Αναστασιάδη. Λίγο νωρίτερα ο Ζαχαρίου φτάνοντας στους 10 πόντους. Είναι και ο πρώτος σκόρερ στον αγώνα. Μείωσε στους 3, 28-25. Προσπάθεια από τον Μπέρτον. Παίρνει το τέταρτο φάουλ του Παναγιώτη Τρισόκα. Και 3 φάουλ στο δεύτερο δεκάλεπτο για τον Τρισόκα. Time out ζητάει ο Μέμος Ιωάννου. Πάμε και εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό. 5, ωστόσο ο Μπάρτον έχει την ευκαιρία να μειώσει για την ομάδα του Αποέλ μετά το τέταρτο φάουλ που πήρε από τον Τρισόκα, που πέρασε εκτός παιχνιδιού τη θέση του πήρε ο Φόουκς. Άστοχος στην πρώτη προσπάθεια ο Άιζακ Μπέρτον. 2 στις 3, 2 στις 4, πρώτο rebound στο παιχνίδι για τον Ντάρεν Φόουκς, ο οποίος, όπως μας πληροφόρησε ο συνάδελφος Χρυσόστομος Σταύρου, αντιμετωπίζει πρόβλημα στην μέση. Αναστασιάδη στη διείσδυση, μαζεύει ο Ντίξον και εύκολα στο putback πετυχαίνει το καλάθι Ντίξον στους 6 πόντους και η διαφορά και βάλει στο συν 5, 30, 20, 5, 5 και 40 για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Σε ρόλο playmaker εδώ ο Βασίλης Κούνας. Πάσιμο από τον Μπάρτον, δεν θα τελεσφορήσει. Μπάρτον κλέβει όμως την μπάλα από τα χέρια των Ντίξον. Κάνει όμως τα βήματα, χτυπάει και την μπάλα στο ταμπλό. Είναι τυχερός που δεν τον είδε ο Αντώνης Δημητρίου, αλλιώς θα χρειώνει εδώ με τεχνική ποινή. Σίγουρα ο Μπάρτον ξύπνησε. Ξαναβλέπουμε την φάση. Ήταν βήματα, καλό σφύριγμα από τον διαιτητή. Πιστεύω ότι το Αποέλ τώρα μέσα στο γήπεδο δεν έχει ηγέτη, δηλαδή όλοι όσοι παίζουν είναι δηλαδή υποδοχής, είναι για να εκτελούν. Έχει χαλάσει το παιχνίδι. Χαλάσει, έχει παίξει run and gun, γιατί δεν υπάρχει και από τις δύο πλευρές οι παίκτες εκείνοι που θα στήσουν την ομάδα, δηλαδή τα playmaker, τα έμπειρα που τους αρέσει να παίζουν στο 5 εναντίον 5. Και ο Κορονίτης και ο Βασίλης ο Κούνας τους αρέσει να τρέχουν το γήπεδο. Γι' αυτό και όλη η ομάδα τρέχει και παίζουν το λεγόμενο run and gun. Φάουλ στον αριθμό 8, είναι ο Ντάρεν Φόουκς, είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο φάουλ για τον Ντάρεν Φόουκς. 2 βολές για την ομάδα του Αποέλ. Ένα πρόβλημα με τον ήχο, φίλες και φίλοι, απολογούμαστε. Θα παρακαλούσα την σκηνοθέτη μας Αναστάζια Λουκά να κλείσει
Ευχαριστώ, Αναστάζια. Απολογούμαστε, φίλες και φίλοι. Άστοχος ο Ανδρέας Σιζόπουλος στην πρώτη του προσπάθεια από την γραμμή των ελευθερών βολών. Ευστοχή στην δεύτερη, πρώτος πόντος για τον Σιζόπουλο. 30-26, 4-23 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κεραυνός μπροστά με τον Καραγιάννη που πέρασε στο παιχνίδι. Κορονίδης, άστοχος σου τριών πόντων, μάζεψε ο Χάρισον. Από κοντά θα αστοχίσει, επιθετικό rebound από τον Ντίξον και το γάρφωμα στους 8 πόντους ο Τζέισον Ντίξον και η διαφορά στο συν 6, 32-25. Είχε πρόβλημα στα rebound, στα αμυντικά του ΑΠΟΕΛ. Γίνεται το box out όπως λέμε. Δεν κάνουν το block out οι δύο παίκτες μπροστά στην άμυνα ζώνης, γιατί τώρα με την άμυνα ζώνης λέγεται ότι στον κόσμο ότι είναι πιο εύκολο, όμως το να βρεις τον παίκτη στο σημείο, στο χώρο και να τον κάνεις block out είναι πολύ πιο δύσκολο. Και οι δύο νεαροί μπροστά δεν κάνουν τη δουλειά που πρέπει, έτσι τα high post παίρνουν από την κορυφή και παίρνουν όλα τα rebound. Και πιο απλά για τους φιλάθλους, ο Μιχάλη, δεν υπάρχει προστασία στο καλάθι όταν αμήνεται από ελ. Σίγουρα, δεν αποκόπτονται κατά κάποιον τρόπο οι επιθετικοί για να μπορέσουν οι αμυντικοί να πάρουν το ρήπα. Δεύτερο καλάθι από το φάουλ, με συγχωρείτε, από τον Darren Fox, εδώ στον Πάνο Σερτάρη. Δύο βολές. Ευστοχή στην πρώτη, ένα κάτι το αξιοσημείο το Μιχάλη, ήδη στο όριο των 5 φάουλ έχει φτάσει η ομάδα του Κεραυνού στο δεύτερο δεκάλεπτο, 2 στις 2 ο Σερδάρης, πρώτη δύο πόντι, μειώνει στο πλην 4 για τον Έλμα Αποέλ, ενώ η ομάδα του Αποέλ έχει μόνο ένα φάουλ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Είναι το ότι η ομάδα του Αποέλ παίζει ζώνη, και προστατεύεται περισσότερο, έχει πιο πολύ προστασία η άμυνα ζώνη στα φάουλ. Όμως και κάτι άλλο είναι πολλές αλλαγές που κάνει ο Μέμος, γιατί η ομάδα του δεν έχει συνοχή, δεν έχει ξεκαθαρίσει θέσεις, παίκτες κλπ. Και παίζουν λίγο έτσι άτσαλα, ας το πούμε, στην άμυνα. Καλάθι και φάουλ από τον Μπάρτον, το φάουλ από τον Χάρισον. Ανθή, κάτι έχεις να μας μεταφέρεις? Ναι, να πούμε ότι στο τελευταίο time out που ζήτησε ο προπονητής του Κεραυνού, ο κύριος Μέμος Ιωάννου, ξέφρασε παράπονο όσον αφορά την κακή κυκλοφορία της μπάλας. Και οι παρατηρήσεις ήταν προς τον Αναστασιάδη και τον Χάρισον, οι οποίοι κάνουν άσκοπες κινήσεις και μακρινά σουτ. Γι' αυτό και η είσοδος του Κορονίδη και του Καραγιάννη όμως δεν φαίνεται προς το παρόν να αλλάζει τίποτα. Το ΑΠΟΕΛ κατάφερε να μειώσει στον ένα πόντο, 32-31. Φαίνεται να πιάνει οι δύο-τρεις ζώνη που εφαρμόζει το ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα έχει κρατήσει μακριά από το σκοράρισμα τους παίκτες του Κεραυνού. Ό,τι έχουν σκοράρει, το έχουν σκοράρει με τον ευνηδιασμό. Έαρπολ από τον Καραγιάννη, φάουλ από τον Χάρισον. Δεν θα έλεγα πλήρως αποσυντονισμένη η ομάδα του Κεραυνού, αλλά φαίνεται να αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα με την αποχώρηση των Μπαρλά, Αναστασιάδη και κυρίως του Τρισόκα. Άρχισε να χάνει τον έλεγχο κάτω από τα καλάθια. Ήδη το ΑΠΟΕΛ μετράει 16-18 rebounds και ο Κεραυνός τώρα στα 16. Σίγουρα είναι και αυτό που είπαμε, οι αλλαγές έχουν χαλάσει τη συνοχή της ομάδας, το ρυθμό της ομάδας. Όμως εγώ παίρνω και αυτό το παιχνίδι σαν παιχνίδι προετοιμασίας, σαν παιχνίδι για τους προπονητές να δουν κάποια στοιχεία. Έτσι οι αλλαγές είναι απαραίτητες. Έχουν παίκτες που μπορούν να αποτελέσουν πεντάδα από μόνοι τους στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Και έτσι πιστεύω ότι τους δίνεται το δικαίωμα να κάνουν όλες αυτές τις αλλαγές. Αυτό που δεν είδα ακόμα στη ζώνη που εφαρμόζει το ΑΠΟΕΛ είναι η προσπάθεια για να πάει μπάλα μέσα. Γίνονται πολλά σουτ περιφερειακά.
Και αυτό σίγουρα ρίχνει την ψυχολογία, γιατί δεν μπορούν να σκοράρουν. Σε αυτό φταίει και η αποχώρηση του Παναγιώτη Τρισόκα. Σίγουρα. Θέλει να τρέξει ο Κεραυνός με τον Καραγιάννη έξω για τον Φόξ. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα, δεν έχει αυτοπεποίθηση στις κινήσεις του. Σίγουρα. Ο Κάρεν Φόξ. Πρέπει κάποιο να έχει πρόβλημα. Σίγουρα φαίνεται, το είπαμε προηγουμένως, ότι φαίνεται ότι ο Φόξ δεν είναι αυτός που ήταν, που ξέρουμε. Σίγουρα ο άνθρωπος είναι απλώς η σκιά του παγιού καλού εαυτού του. Ελπίζω να περάσει αυτό και να δούμε το Φόξ πάλι με τα καλά αυτά χαρακτηριστικά που έχει. Γιατί σίγουρα τέτοιους παίκτες και τέτοιους χαρακτήρες κυρίως τους θέλουμε σίγουρα στις ομάδες μας. Εντάξει, ο Ζαχαρίου πήρε το επιθετικό φάουλ από τον Χάρισον, τρίτο φάουλ για τον Αμερικανό του Κεραυνού. Ανάγκασε τον Μεμονιάννου να πραγματοποιήσει ακόμη μια αλλαγή. Πέρασε εκτός ο Χάρισον, την θέση του πήρε ο Γιώργος Αναστασιάδης. Η ομάδα του Αμπουέλ μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά μετά από το 2-0 στο ξεκίνημα. Καραγιάννης έχει εντείνει την πίεση στην άμυνα η ομάδα του Αβουέ. Σίγουρα η κίνηση βλέπεις ότι λόγω του ότι πήγαμε λίγο στο πολύ running gun, ας πούμε, χωρίς τιμένες, και οι δύο προπονητές έχουν αλλάξει τα κάρτους, τα playmaker, και έχουν βάλει τους δύο έμπειρους για να στηθεί η ομάδα και να παίξουν σοβαρά στην επίθεση. Αλλαγή χεριού στον αέρα από τον Άιζακ Πάρτον, έξοχη ενέργεια. Πάρτον τώρα πρώτο σκορ με 11 πόντους και διαφορά στους 3 πόντους. Τρίποντο από τον Παρλά είναι άστοχο. Μαζεύει ο Στυλιανίδης και η ομάδα του Αποέλ τρέχει στην επίθεση. Βεζέγκοφ, βήματα, πολύ σωστά. Καλά τις διαμαρτυρίες του Πάγκου του Αποέλ. Εδώ εξάλλως ο Δημήτρης Τσολάκης. Έξω αν έχουμε και πάλι την φάση να την ξαναδούμε. Ο Κεραυνός μπροστά με τον Φόξ για τον Αναστασιάδη και αυτός για τον Ντίξον. Το φάουλ από τον Άιζακ Πέρτον είναι το δεύτερο. Έχει χαλάσει πάντως το παιχνίδι όσον αφορά την ποιότητα. Το Αποέλ κάνει αυτό που θέλει με την πιεστική άμυνα. Πετυχαίνει τους πόντους στην επίθεση, γι' αυτό πέρασε και μπροστά. Εκμεταλλευόμενος την αδράνεια. Εγώ επιμένω ότι οι πολλές αλλαγές που κάνουν οι προπονητές έχουν χαλάσει, σε εισαγωγικά έχουν χαλάσει, την όλη εικόνα του παιχνιδιού σίγουρα. Όμως είναι αυτό που είπαμε. Ο Ντίξον πάει για 5 λεπτά πάνω κάτω και δεν έχει πάρει μπάλα μέσα στο καλάθι. Δηλαδή, αν ο Κεραυνός πάρει την μπάλα και με Φόξ και με Ντίξον μέσα στο καλάθι, τότε θα σκοράρουν, θα ανοίξουν την ομάδα του Αποέλ και θα τους αναγκάσουν να πάνε σε man-to-man, που είναι και το παιχνίδι που θέλει να παίξει ο Κεραυνός. Και είχαν την ευκαιρία με την απουσία από τον αγώνα του Τζότζο Καρσία. Σίγουρα, ο Καρσία δεν είναι μέσα και δεν μπορούν να περάσουν την μπάλα μέσα. Όχι, δεν μπορούν, δεν την βλέπουν. Είναι σε πλήρη σύγχυση. Αποέλ μπροστά, 25 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Προσπάθεια από τον Πάρτον, δεν θα τελεσφορήσει, όλος ο χρόνος στην διάθεση του Κεραυνού. Υπάρχει το φάουλ από τον Στυλιανίδη, το οποίο ήρθε υπό τις οδηγίες του προπονητή του Ελμαβουέλ. Γιατί έχουν μόνο 3 ομαδικά, έτσι μπορούν να κάνουν άλλο ένα. Σταμάτησε τον ευνηδιασμό. Σίγουρα καλό φάουλ και έχουν το δικαίωμα να κάνουν ακόμα έναν φάουλ. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα. Κεραυνός μπροστά με τον Κορονίδη. Για τον Παρλά και το φάουλ από τον Στυλιανίδη. Δεν είναι και τόσο άσχημο. Έχουν μείνει
λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα πλέον για τον Κεραυνό να οργανώσει την σίγουρα, σίγουρα το φάουλ ήταν μετά τις οδηγίες του προπονητή, όμως η μπάλα ήταν μακριά, ήταν στα 8 μέτρα. Μπορούσαν να περιμένουν ακόμη λίγο, γιατί τώρα ένα βεβαιασμένο φάουλ θα τις δώσει τις βολές. Εδώ θα έρθει το καλάθι από τον Κορονίδη, ακριβώς στην εκπνοή. Καλάθι που θα δώσει και το προβάδισμα στην ομάδα του Κεραυνού με ένα πόντο 36-35. Θα παρακαλούσα τους συνάδελφους αν μπορούν να πάρουν κάποια δήλωση είτε από παίκτη είτε από προπονητή. Αυτή δύο λόγια από πλευράς Κεραυνού. Από τον Κεραυνό, Κώστα, δεν μπορούμε να πάρουμε δηλώσεις. Δεν επιτρέπεται τουλάχιστον από την ομάδα του Στροβόλου. Θα περιμένουμε όταν επιστρέψουν. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα πυρκά για ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε με στιγμιότυπα του πρώτου χρόνου. Ανάλυση από τον Μιχάλη Μιχαήλ και για περισσότερα ρεπορτάζ από το παιχνίδι. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε κοντά σας. Την 2-3 άμυνα ζώνη που επέλεξε το δεύτερο δεκάλεπτο δημιούργησε ένα πανικό, μπορώ να πω, στον Κεραυνό. Και φαίνεται από τα στατιστικά, με 2 στα 13 τρίποντα, δηλαδή οι παίκτες του Κεραυνού στάθηκαν στα 6-25 και προσπάθησαν να κερδίσουν τη ζώνη από τα 6-25. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, δηλαδή αν δεν έχεις ένα ισοζυγισμένο παιχνίδι μέσα έξω, δεν μπορείς να κερδίσεις τη ζώνη. Από την άλλη πλευρά, το ΑΠΟΕΛ, γι' αυτό και βλέπουμε τα πολλά φάουλ από τους παίκτες του Κεραυνού. Προσπάθησε να πάρει την μπάλα μέσα στο καλάθι, έχει μόνο 6 σουτ 3 πόντων και αυτό ήταν που ας το πούμε δημιούργησε αυτό το πρόβλημα όσον αφορά και τον Τρισόκα αλλά και τους άλλους παίκτες του Κεραυνού στα φάουλ. Τρίτο τζάμπολ στο παιχνίδι, να το δούμε και στη συνέχεια θα περάσουμε στην συνάδελφο Αμφισταύρου να μας πει να πάρει στα γρήγορα μια κουβέντα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Εκεί τρία ομάδα του ΑΠΟΕΛ στο τρίτο από το τζάμπολ. Ανθή, σας ακούμε. Ναι, μια πρώτη εκτίμηση από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, τον κύριο Τσάιλι. Δεν ξέρω αν είναι εντάξει. Ανθή, δεν σας ακούμε. Λοιπόν, κύριε Τσάιλι, μια πρώτη εκτίμηση για το πρώτο ημίχρονο. Βλέπουμε ότι ο Κεραυνός προηγείται ήδη με έναν πόντο από το ΑΠΟΕΛ. Ναι, στενό σκορ, καλό παιχνίδι για την αρχή της σεζόν, ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ελπίζουμε να δούμε ακόμη καλύτερο θέαμα στο δεύτερο ημίχρονο. Όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου, όντως μας έχει απογοητεύσει, έτσι. Θα έλεγα ότι οι πολλές περιστάσεις είναι ικανοποιητικοί, παρόλο που υπό άλλες συνθήκες ίσως στη Λευκοσία θα είχαμε καλύτερο κόσμο, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες μας ανάγκασαν να παίξουμε στον κήπεδο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάιλι. Μάλιστα, κύριο Τσάιλι, θα μας πει περισσότερα για το φετινό πρωτάθλημα, τις εκτιμήσεις του, την αλλαγή στην δομή του πρωταθλήματος την ερχόμενη εβδομάδα, στην πρώτη μας μετάδοση από το κλειστό κήπεδο Στροβόλου, τζάμπολ στο πρωτάθλημα, μεταξύ του Κεραυνού και του πρωταθλητή Κεραυνού και του φιναλίστα Απόλλωνα. Το σκορ παραμένει 38-35 για την ομάδα του Μέμου Ιωάννου. Αναστασιάδη στο μπάσιμο πάνω από τον Μπάρτον. Πολλά σώματα στο παρκέ. Οι δύο ομάδες που ξεκίνησαν δυνατά το τρίτο δεκάλεπτο. Απάντηση του ΑΠΟΕΛ με τον Τζότζο Καρσία, ο οποίος φτάνει στους 11 πόντους. Κάτι άλλο που αξιοσημείωτο είναι ότι ο Μπαρλάς θέλει προσαρμογή, δεν έχει τουλάχιστον δικαιολογήσει. Α, τώρα που το μιλάμε για αυτό, διάστηκε να σε διαψεύσει. Ναι. Δεν έχει δικαιολογήσει μέχρι τώρα. Δεν είχε έντονη συμμετοχή στο παιχνίδι, ναι. Ούτε από πλευρά assist, μόνο μία. Είχε, πριν από αυτή την προσπάθεια, είχε μία μόνο προσπάθεια δίποντη. Αυτή άστοχη δεν πήγε στις βολές. Είχε μία άστοχη προσπάθεια τρίποντη. Αυτό λέμε, δεν δηλαδή, είναι συμμετοχή δεν είναι ουσιαστική. Συμμετοχή για ένα παίχτη του επίπεδου. Το βασικό σου και τον βασικό σου playmaker. Σίγουρα. Από την άλλη βλέπουμε τα ΑΠΟΕΛ τώρα να παίζει με τον Βασίλη, ο οποίος σίγουρα είναι πολύ καλό ταλέντο.
προσπαθεί, είναι πολύ καλύτερος από ότι το πρώτο δεκάλεπτο που χρησιμοποιήθηκε. Θέλει το ΑΠΟΕΛ να σκοράρει, όμως ας το πούμε τα καλά μαντουμάν του Κεραυνού δεν δίνουν την ευκαιρία στους περιφερειακούς παίκτες να σκοράρουν. Γι' αυτό και βλέπουμε τον Καρσία συνεχώς να είναι αποδέκτης, ο τελικός αποδέκτης της μπάλας και να εκτελεί αυτός. Μια εκπληκτική φάση, φίλες και φίλοι, ένα υπέροχο αλλιού από τους Darren Fox και David Harrison. Απολαύστε το και πάλι. Μια εξαιρετική φάση από αυτές που ξεσηκώνουν τον κόσμο και αρρύθουν και βέβαια περισσότερο θέαμα στο παιχνίδι. Εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτο φάουλ από τον Χάρισον. Νωρίς το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Σίγουρα η φάση αυτή είναι για τα κυπριακά δεδομένα, είναι κάτι που ανεβάζει τη θεαματικότητα του αγωνίσματος, του αθλήματος, και πιστεύω ότι τέτοιες φάσεις πρέπει να βλέπουμε και να χειροκροτούνται. Όσο περισσότερες φάσεις τέτοιες έχουμε στα γήπεδα, τόσο περισσότερος κόσμος σιγά σιγά θα έρχεται. Σίγουρα ένας κόσμος που χρειάζεται να έρθει στα γήπεδα του μπάσκετ, να περάσουμε μια άλλη δεκαετία ή πενταετία, ας το πούμε, όπως ήταν η περίοδος 90-95-97, που σίγουρα ο κόσμος κατάκλυζε τα γήπεδα της Καλαθόσφαιρας. Άστοχη προσπάθεια από τον Μπάχτον, μάζεψε ο Ντίξον, Παρλάς για τον Αναστασιάδη. Το φάουλ από ποιον, εκτός φάσης από τον Ζαχαρίου, ναι. Είναι από τον Ζαχαρίου το φάουλ και είναι το τρίτο, δεύτερο ομαδικό για τον Έλμα ΑΠΟΕΛ στο τρίτο δεκάλεπτο. Κάτι άξιο σημείωτο, Κώστα, είναι τα επιθετικά rebound της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή το ΑΠΟΕΛ έχει μόνο δύο επιθετικά rebound. Δηλαδή από τη στιγμή που γίνεται το shoot και χαθεί, δύσκολα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ έχει το επιθετικό rebound. Αυτό είναι σίγουρα εναντίον της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, γιατί δεν ανανεώνουν τις επιθέσεις τους. Δεν έχει δεύτερη μισογύρο και τρίτη ευκαιρία. Ναι. 6,5 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 42-39 το σκορ για την ομάδα του Κεραυνού. Κεραυνός που όμως έχασε τον Χάρισον, όχι τελειωτικά βέβαια, καθώς καθυλώθηκε στον πάγκο με 4 φάουλ. 3 έχει και ο Φόξ με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι. Εδώ τρίτο φάουλ από τον Ντίξον και 2 βολές για τον Τζότζο Καρσία. Τέταρτο φάουλ από ποιον. 4 φάουλ τον Χάρισον, ναι, και 3 ο Τζέισον Ντίξον, μάλιστα. Σωστό, εδώ η αντίδραση του Δημήτρη Τσολάκη. 2 βολές όπως είπαμε για τον Τζότζο Καρσία. Έχει περάσει και τον Παναγιώτη Τρισόκα ο κύριος Μίμος στο παιχνίδι, παρά τα 4 φάουλ που έχει. Όμως είναι κάτι που χρειαζόταν, πιστεύω, για να ελέγξει πιο καλά τα rebound, γιατί η περιφερειακή άμυνα του Κεραυνού είναι καλή. 15 πόντοι για τον Τζότζο Καρσία, πρώτο σκορ στο παιχνίδι με 7 στις 10 ελεύθερες βολές και 4 στα 7 δίποντα. Μείωσε στον ένα πόντο, 42-41. Διεστική άμυνα από πλευράς ΑΠΟΕΛ, Παρλάς για 3. Είναι άστοχος, μαζεύει άλλο ένα rebound με πολύ καλό μπλοκάουτ αυτή τη φορά ο Τζότζο Καρσία. Ευκαιρία λοιπόν για τους γαλαζοκίτρινους να περάσουν και πάλι μπροστά στο σκορ. Με τον Σερδάρη, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο το καλάθι από την περιφέρεια. 5 πόντοι για τον Πάνο Σερδάρη, προηγούμενοι 2 ήταν από τις ελεύθερες βολές. Ο κλασικός ευνηδιασμός του ΑΠΟΕΛ με τον Πάνο Σερδάρη στη γωνία. Από εκεί ο παίκτης αυτός είναι εκτελεστής. Και ό,τι χειρότερο, 5ο φάουλ του Παναγιώτη Τρισόκα. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Σερτάρης από τη γωνία δεν συγχωρεί εύκολα, και τώρα νομίζω ότι γέρνει, ας το πούμε, η πλάστικα προς το μέρος του ΑΠΟΕΛ, γιατί τα φάουλ που επισημάναμε πριν, τα πολλά φάουλ του Κεραυνού θα μετρήσουν πολύ αρνητικά για την στη συνέχεια
και σίγουρα η ψυχολογία τώρα πάει προς το μέρος του ΑΠΟΕΛ. ...42-44. 5-19 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το ΑΠΟΕΛ μπροστά στο σκορ. Έχει και την κατοχή της μπάλας. Εδώ έξω έχει ενέργεια από τον Τζότζο Γκαρσία. Φτάνει στους 17 πόντους. Απέφυγε με εντυπωσιακό τρόπο τον Ντίξον. Φαίνεται να έχει μάθει αρκετές κινήσεις σε post-up. Τον βλέπω πολύ διαλλαγμένο, ενθουσιώδη και σίγουρα θα βοηθήσει τα μέγιστα την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ο Ντίξον φοβάται το τέταρτο φάουλ, γι' αυτό και δεν έχει παίξει καλή άμυνα στον Γιώργο Γκαρσία. Πρώτο καλάθι για τον Ντάριν Φόξ στο παιχνίδι. Μειώνει στους δύο πόντους για τον Κεραυνό, 44-46 το σκορ. Σερτάρης, σουτ τριών πόντων, in and out. Αστοχή παίρνει όμως το φάουλ από τον Παρλά. Και τρεις βολές για τον Πάνο Σερτάρη. Αλλαγή για την ομάδα του Δημήτρη Τσολάκη. Αποχωρεί από το παιχνίδι με τον αριθμό 13 ο Βασίλης Κούνας. Πέρασε το παιχνίδι ο Χρήστος Στυλιανίδης. Τώρα ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Τσολάκης, θέλει να κάνει control στο παιχνίδι του. Γι' αυτό και βάζει ένα έμπειρο playmaker που θα δώσει κάποιο άλλο ρυθμό, λίγο πιο αργό πιστεύω. Γιατί τώρα που πήρε το προβάδισμα θέλει να ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού. Για δύο πόντους γιατί ακούμπησε την μπάλα στην κάθοδο, όχι στην αναπήδηση. Άρα έχουμε το πρώτο 4-point play της σεζόν από τον Πάνο Σερτάρη. Εδώ άστοχο το τρίποντο σούτ από τον Αναστασιάδη που ζήτησε το φάουλ. Ήταν εκεί ο Φόξ να μαζέψει όμως και να πετύχει το καλάθι. Η διαφορά στο σύν 4 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. 4 λεπτά για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκαλεπτό. Μπάλα είναι για τον Κεραυνό. Σύμφωνα με την υπόδειξη του Αντώνη Δημητρίου. Καλή άμυνα από τον Άρη Κορονίδη. Καλύτερα να βρει από θέματα ο Κεραυνός Μιχάλη για να ξεπεράσει τα προβλήματα του. Πιστεύω ο Κεραυνός είναι έμπειρη ομάδα. Σίγουρα θα βρει τις λύσεις. Έχει έναν καλό προπονητή, έμπειρο προπονητή και πιστεύω ότι θα βρει τις λύσεις για να σκοράρει. Όμως εγώ επιμένω ότι τα φάουλ θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού και κυρίως το τελευταίο δεκάλεπτο που θα είναι και το κυριότερο το δεκάλεπτο του αγώνα. Πάρα πολύ σωστά, πέρασε και πάλι στα χέρια του ΑΠΟΕΛ, άλλαξε την απόφαση τους οι διαιτητές, διόρθωσαν το πρώτο λάθος. Εδώ Μπάτσορ, δεν μετράει το καλάθι. Το φάουλ από τον Κορονίδη εν τη γενέση της φάσης. Είναι το πρώτο φάουλ για τον Κορονίδη. Όπως και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Κεραυνός περνάει νωρίς το όριο των 5 φάουλ. Το ΑΠΟΕΛ μόλις τα 2. Σύνολο των φάουλ. 23 για τον Κεραυνό, 15 μόνο για το ΑΠΟΕΛ. Γι' αυτό και το ΑΠΟΕΛ έχει στηθεί 27 φορές την βολή, 28 τώρα. Ενώ ο Κεραυνός τις μισές, 14. Το παιχνίδι όταν παίζεται στους 5 πόντους, 5-6 πόντους, τότε η διαφορά είναι στις ελεύθερες βολές. Μια στις δύο για τον Άιζακ Μπάρτον, σε αυτό του το ταξίδι στις ελεύθερες βολές. Το φάουλ από τον Σερδάρη είναι μόλις το πρώτο, τρίτο ομαδικό για τον Έλμα ΑΠΟΕΛ. Θα πρέπει να το συνηθίσουμε όλοι, έτσι θα τον ονομάζουμε. Εδώ το φάουλ από τον Πάνο Σερδάρη στον Jason Dixon. Και αυτό το ξέσπασμα της ομάδας του ΑΠΟΕΛ έχει ξεσηκώσει και τους οπαδούς των γαλαζοκυτρίνων. Φόουξ και το φάουλ καθαρό από τον Μπάρτον. Το τέταρτο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ.
και αν δεν κάνω λάθος το τρίτο για τον Πάρτο. Σίγουρα ο Κεραυνός πρέπει να βρει λύση πάνω, σε αυτή την άμυνα του, του ΑΠΟΕΛ, και το ΑΠΟΕΛ να μην κάνει τώρα, γιατί τώρα δύο ανανεώσεις με δύο φάουλ, ουσιαστικά χωρίς λόγο, δύο φάουλ τα οποία δίνουν το δικαίωμα στο Κεραυνό τώρα να πηγαίνει στις ελεύθερες βολές. Βρίσκει χέρι ο Darren Fox. Φαίνεται όμως ότι είναι έντονο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, δεν λειτουργεί. Δεν είναι ο Fox που ξέρουμε. Μείωσε στους 3 πόντους ο Κεραυνός, 51-48. Εδώ ο Μπάρτον στην προσπάθεια, άστοχος μαζεύει ο Μπαρλάς. Αναστασιάδης για τον Μπαρλά, Κορονίδης. Έχει καλές αλλαγές στην άμυνα η ομάδα του. Δεν δίνουν την μπάλα καθόλου στον Τίξον. Ο Τίξον τρέχει εδώ και 10 λεπτά χωρίς να πάρει μπάλα. Δηλαδή και όταν την παίρνει είναι σε θέση που δεν μπορεί να απειλά καθόλου το καλάθι. Είναι σε μειονεκτική θέση. Και με την παρουσία και του Γκαρσία. Που σίγουρα κάνει ένα καλό παιχνίδι, πολύ καλό παιχνίδι. Τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Ντίξο πρέπει να πάρει την μπάλα στα 2 μέτρα από το καλάθι, 2-3 μέτρα. Πέραν αυτού είναι, δεν μπορεί να αποδώσει. 10 πόντοι για τον Πάνο Σερτάρη στην αποφασιστική αυτή προσπάθεια που έφερε και το καλάθι και έφερε τη διαφορά στους 3 πόντους και πάλι για τον κυπελούχο ΑΠΟΕΛ. 53-50. Κορονίδης για την ισοφάριση. Θα στοχίσει, μαζεύει ο Τσαχαρίου. Στυλιανίδης υπό την επιτήρηση του Μπαρλά. Άστοχος ο Στυλιανίδης, είναι εκεί όμως ο Γκαρσία που κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι στους 19 πόντους. Ο Τζότζο Γκαρσία με 6 στα 9 δίποντα, 7 στις 10 βολές. Αναστασιάδης, δύσκολη προσπάθεια πάνω από τον Γκαρσία, ο οποίος βγάζει κυριολεκτικά την μπάλα από το καλάθι. Στην Αμερική, Μιχάλη, αυτό θα ήταν goaltending. Σίγουρα. Το καλάθι θα μετρούσε. Ένα αξιοσημείωτο για τον Τζότζο είναι ότι έχει μείνει από το πρώτο δεκάλεπτο, αν δεν κάνω λάθος, με 2 φάουλ. Έτσι βοηθά συνεχώς την ομάδα του ΑΠΟΕΛ και δεν αναγκάζεται. Σίγουρα δεν αναγκάζει τον προπονητή του να τον καθίσει στον πάγκο για με πρόβλημα φάουλ. Στο μεταξύ χρειώθηκε μετά το φάουλ και ο Darren Fox. Φθορά στους παίκτες του Κεραυνού. Άλεξη Ζαχαρίου στις ελεύθερες βολές. Ευστοχή στην πρώτη, φτάνει στους 11 πόντους. Είναι 3 στις 5 συνολικά. 1 στα 3 δίποντα και 2 στα 2 τρίποντα ο Ζαχαρίου, 11 πόντοι. Και τώρα 12 με 4 στις 6 βολές. Η διαφορά στο σύν 7 η μεγαλύτερη για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. 57-50. Παρλάς για 3 από πολύ μακριά, αυτή τη φορά είναι εύστοχος. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που χρειάζεται ο Παρλάς είναι αυτοπεποίθηση. Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή ο Μπαρλάς δεν είναι ο εαυτός του, δηλαδή ούτε μπορώ να πω η σκιά του εαυτού του. Ένας παίκτης που έχει περάσει από παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχει κατακτήσει παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα, σίγουρα πρέπει να είναι το πρώτο όνομα στην ομάδα του Κεραυνού. Εδώ το φάουλ από τον Κορονίδη στον Τζότζο Γκαρσία. Όχι τη δυνατότητα να φτάσει στους 20 πόντους και αυτό θα κάνει. 8 στις 11 ελεύθερες βολές. Καλά τα ποσοστά του Μιχάλη από τις ελεύθερες βολές. Γενικά τα ποσοστά και το παιχνίδι που κάνει σήμερα ο Τζότζο είναι φανταστικό. Εγώ προσωπικά δεν το θυμάμαι σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Γιατί δεν είναι μόνο τα επιθετικά του αποτελέσματα, αλλά είναι και η άμυνά του. Δηλαδή δίνει πολύ καλές λύσεις στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Άλλο ένα λάθος από πλευράς Κεραυνού. Λάθος όμως και από πλευράς ΑΠΟΕΛ. 7-6 τώρα τα λάθη, και όχι 7-5.
Στην επαναφορά ο Κορονίδης για τον Φόξ και αυτός για τον Μπαρλά. Αναστασιάδης για τον Κασκίρη, μακριά από το καλάθι. Θα πάρει όμως το φάουλ από τον Σεργαρή. Είναι μόλις το δεύτερο, αλλά είναι το πέμπτο για την ομάδα του Δημήτρη Τσολάκη. Δύο βολές για τον Ντόλι Κασκίρη, ο οποίος είναι μία στις δύο στο πρώτο ημίχρονο. Είναι αυτό που είπαμε πριν, Κώστα, ότι εντάξει, παγίδες, καλή πιεστική άμυνα, όμως πρέπει να προσέξουν τα φάουλ, γιατί τώρα που έχουν συμπληρώσει και τα τέσσερα ομαδικά, είναι οι βολές. Τώρα είναι ο Κασκίρης που, εντάξει, μπορεί να πούμε είναι σίγουρα. Ωστόσο, θα πήγε πολύ καλά από στο δεύτερο δεκάλεπτο, γιατί το πέμπτο φάουλ ήρθε 18 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση. Σίγουρα. Και τα δύο ήταν τα δύο ψυχολόγητα που έγιναν πριν από το Σεντάρι και τον Παρθόν αντίστοιχο. Τελευταία προσπάθεια, έχει όλο τον χρόνο στη διάθεση του ο κυπελούχος από ΕΛ. Σερτάρις για τρεις μέσα και έξω. Σώζει ο Κασκίρης, σούδα απελπισίας από τον Φόξ, βρήκε ταμπλό. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε, φίλες και φίλοι. 54-59 το σκορ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και αν το μεταφράσουμε σε πόντους, γι' αυτό το ημίχρονο 24-19 αυτή η περίοδος. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε κοντά σας με το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Πέμπτη αγωνιστική στο συναρπαστικό πρωτάθλημα της Premier League και τα φώτα των προβολέων στρέφονται στο Goodison Park. Everton Liverpool στο σπουδαίο ντέρφι του μεγάλου λιμανιού. Μετά τις πρόσφατες αποτυχίες, οι δύο αντίπαλοι θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και η σκηνή στείνεται στο Goodison Park για ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Everton Liverpool σε ζωντανή μετάδοση το Σάββατο στις 2 το μεσημέρι αποκλειστικά στο Αλφα. (Σταλείως) 54-59, φίλες και φίλοι, το σκορ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ με την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Λίγα δευτερόλεπτα για να αρχίσει το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Σε πρώτο πλάνο με Μοσιουάννου και τώρα ο Δημήτρης Τσουλάκης. Οι δύο προπονητές δίνουν τις οδηγίες στους παίχτες του. Σε θέση ισχύως πλέον, θα έλεγα, ο προπονητής του Έλμα ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα του προηγείται στο σκορ. Δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κεραυνός με το φόρτωμα των φάουλ του Χάρισον. Ο Τρισόκας έχει ήδη φύγει από το παιχνίδι. Του Φόξ με 4, του Χάρισον με 4, 3 ο Ντίξον. Ενώ από πλευρά Σαμποέλ με 3 φάουλ, η Μπάρτον και Ζαχαρίου, κανένας άλλος με προβλήματα φάουλ από 2 και κάτω. Εγώ θα τολμήσω να πω, Κωστά, ότι αν το Αποέλ παίξει με σύνεση και όπως το είδαμε τουλάχιστον το δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο, θα πάρει το παιχνίδι. Αν συνεχίσει να δίνει προσοχή στην άμυνα, ο Κεραυνός στερεύει από επιλογές στην επίθεση. Σίγουρα είναι αυτό που είπα πριν αρχίσει ακόμα το παιχνίδι, ότι βλέπω λίγο πιο αδύνατο τον Κεραυνό από την περσινή περίοδο. Και αυτό φαίνεται όταν γίνονται αλλαγές μέσα στο παιχνίδι, πόσο η απόδοση της ομάδας πέφτει. Το φάουλ από τον Καρσία, καθώς άρχισε το παιχνίδι. Θα δώσουμε το λόγο πρώτα στην Αυτή Σταύρου. Αυτή, σε ακούμε. Ναι, να αναφέρουμε ότι ο Μέμος Ιωάννου αναφέρθηκε βασικά σε δύο πράγματα. Πρώτον, στον Τίξον, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο κάτω από τα καλάθια, ήταν οι οδηγίες του κύριου Μέμου. Και το δεύτερο σημείο ήταν ο Χάρισον, ο οποίος πρέπει μαζί με τους υπόλοιπους περιφερειακούς να πιέζουν προς το καλάθι και όχι να μένουν προς τα έξω. Μάλιστα. Να πιέζουν περισσότερο προς τη ρακέτ. Μάλιστα. Αυτά είχε συντομίσει και εσύ, Μιχάλη, περισσότερη αξιοποίηση του Ντίξον. Χρυσόστομε, ο λόγος σε σένα. Ο κύριο Τσολάκης ήταν ευχαριστημένος γενικά από την ομάδα του. Το μόνο που ζήτησε ήταν να προσπαθήσουν να παίξουν καλύτερη άμυνα κοντά στο καλάθι, ούτως ώστε να μην καλάθια μέχρι το... να μην δέχονται εύκολα καλάθια κάτω από το ρακέτ. Μάλιστα. Μιχάλη, σε διακόψαμε. Εξακολουθεί όμως ο Κεραυνός να προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά μεσού τριών πόντων από τα 6-25 και αυτό πιστεύω θα του στοιχίσει το παιχνίδι, γιατί βλέπουμε τα ποσοστά πολύ χαμηλά, 3 στα 18
Δηλαδή 3 στα 18 δεν μπορείς να κερδίσεις παιχνίδι με τέτοια ποσοστά από την 6-25. Από το 6-25, ωστόσο στα δίποντα είναι στο 50% και γι' αυτό οι δύο ομάδες. Και το ερώτημα το δικό μου είναι γιατί δεν πάει μπάλα μέσα στο καλάτι ή γιατί δεν κάνουν σούτ από τα 4-5 μέτρα και κάνουν από τα 6-25. Κατά μεγάλο βαθμό οφείλεται και η πολύ καλή αμήνα που ασκεί το ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα. Παρλάς για τον Αναστασιάδη. Χάρισον. Παρλάς. Αναστασιάδης θα κάνει το πάσιμο πάνω από τον Καρσία. Πολύ καλή ενέργεια από τον Γιώργο Αναστασιάδη. Φτάνει στους 12 πόντους και είναι μαζί με τον Jason Dixon η πρώτη σκόρερ για τον Κεραυνό. Κεραυνός ο οποίος μείωσε στους 3 πόντους, 56-59. Στυλιανίδης, Σερδάρης, Ζαχαρίου, Μπάρτον και Τζότζο Καρσία, η πεντάδα για τον Έλμα Αποέλ. Καρσία στους 23 πόντους, η διαφορά στους 5. Μπαρλάς, Ντίξον, Φόουξ, Αναστασιάδης και Χάρισον, η πεντάδα για τον Κεραυνό. Εδώ λάθος πάσα από τον Αναστασιάδη. Δεν έλεξε ο Φόουξ. Κλέβει ο Μπαρλάς από τον Στυλιανίδη. Για τον Φόουξ, ο οποίος κάνει την προσπάθεια αστοχή. Δεν εναχωλένει ο Φόουξ. Σίγουρα δεν μπορεί. Πιστεύω ότι ήταν και βήματα στο ξεκίνημα της φάτσης. Όμως το ΑΠΟΕΛ πρέπει να πάρει την μπάλα στο καλάτι. Όποτε η μπάλα πηγαίνει μέσα θα σκοράρει. Γιατί και ο Φόουξ και ο Ντίξο φοβούνται το φάουλ. Ευκαιρία για Showtime με τον Άιζακ Μπάρτον, αυτός θα καρφώσει. Εύκολο καλάθι για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ στον ευνηδιασμό από το κλέψιμο του Μπάρτον από τον Αναστασιάδη. Εδώ το κάρφωμα, το τέλειωμα της πάσης και η διαφορά στο συν 7 και πάλι για τους γαλαζοκίτρινους, 56-63. Τρίποντο από τον Χάρισον, πρόοδο για τον ίδιο στο παιχνίδι που φτάνει στους 7 πόντους. Έχει ένα σκοράρι από το δεύτερο δεκάλεπτο. Από το δεύτερο δεκάλεπτο είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη. Είναι άπειρος παίχτης, καλός παίχτης, όμως σίγουρα χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Μετράει το καλάθι για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ και η διαφορά στο συν 6, 59-65. Στο κόψιμο τον Ντίξο στην προσπάθεια του Ζαχαρίου. Ξανά η φάση. Time out έχει ζητηθεί. Πάμε στα πυρκά για ακόμη ένα σύντομο διαφημιστικό. Κλειστή αίθουσα κύριο στην Λάρναγα. Ζωντανή μετάδοση του αγώνα κυπέλου της Ομοσπονδίας Sprite. 7-0-3 για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. 59-65 το σκορ μπροστά η ομάδα του κυπελούχου Έλμα Αποέλ. Χρυσόστομε. Ήταν έντονος στις οδηγίες του ο Δημήτρης Σολάκης. Στο μεταξύ ο Χάρισον πέτυχε τρίποντο καλάθι και πήρε και το φάουλ από τον Σερδάρη. Ήταν πολύ έντονος ο κ. Σολάκης. Ζητούσε συνεχής καλύτερη άμυνα και καλύτερη αλληλοκάλυψη κάτω από το καλάθι για να αποσοβήσει καλάθια εντός της ρακέτσας. Ενώ και στην επίθεση ζήτησε να κυκλοφορά μπάλα καλύτερα. Μάλιστα. Αντί. Όσον αφορά τον Μέμον Ιωάννου, βασικά στάθηκε περισσότερο στην άμυνα στο σύστημα ζώνης 2-3 με τον Παρλά και τον Αναστασιάδη μπροστά με πίεση περισσότερων την μπάλα και πιο εύκολα για εφηδιασμούς. Ένα 4-point play από τον Χάρισον με τον τρίποντο και την συμπληρωματική βολή. Η διαφορά μειώθηκε στους 2 πόντους, 63-65. Κρατιέται Μιχάλη ο Κεραυνός. Κάτι νέο στο παιχνίδι είναι η ζώνη που γύρισε τώρα ο Κεραυνός. Τώρα θα δούμε τα ΑΠΟΕΛ πώς θα αντιδράσει στη ζώνη του Κεραυνού. Εντάξει. Μια αποφασιστική κίνηση από τον Ζαχαρίου. Όμως τα 6 τελευταία λεπτά, αν και εφόσον δεν μπορέσει να αντιδράσει, νομίζω θα είναι πρόβλημα για τα ΑΠΟΕΛ. Άστοχος στο τρίποντο Χάρισον, αστόχησε και στο τσίπιν ο Κατσκύρης και ο έμπειρος ο Χρήστος Τηλιανίδης, αφού είδε ότι δεν υπήρχε ευκαιρία για τον ευνηδιασμό. Σωστά οργανώνει
την επίθεση αυτή για τον Ελμαμπουέλ. Σερδάρης για τον Στυλιανίδη από πολύ μακριά για τρεις. Χρήστος Στυλιανίδης. Στους πέντε πόντους και η διαφορά και πάλι στο σύν 7. Κάθε φορά που πλησιάζει ο κεραμνός, ο Αμπόλ βρίσκει τις λύσεις και να ξεφύγει στο σκορ. Νομίζω ότι ο Χρήστος θυμάται τα εφηβικά του χρόνια και σκοράρει από τα, μας έδειξε τα από δείγματα. Τα 10-25 και από τα 6-25. Και τα δείγμα, και ένα καλάθι δείγμα, το οποίο πανηγύρισε έντονα. Σίγουρα, σίγουρα είναι και γιατί πιστεύω δίνει μια διαφορά ασφαλείας σε εισαγωγικά του ΑΠΟΕΛ, αλλά και από τόσο μακριά δεν έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν και δεν είναι μόνο ο Χρήστος, είναι όλη η ομάδα του ΑΠΟΕΛ που το πανηγύρισε και αυτό είναι για μένα προσωπικά σαν προπονητής, αλλά και που ξέρω όλους τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ, είναι αυτό το δέσιμο που έχουν, αυτή η αγωνιστικότητα που έχουν που τους κρατάει πάντα στις πρώτες θέσεις. Και αυτό αξίζει συγχαρητήρια και η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ που τους κρατά δεμένους και όλοι μαζί να αγωνίζονται για την ομάδα τους. Είναι γνώστες της μοίρας του ΑΠΟΕΛ, οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ, ότι είναι καταδικασμένο να πρωταγωνιστεί. Σίγουρα. Τρίποντο από τον Αναστασιάδη είναι άστοχο, μαζεύει ο Σιζόπουλος, Χρυσόστομε, σε ακούμε. Εκτός από την ομάδα του κ. Τσολάκης, το μόνο που ζήτησε ήταν καλύτερες επιστροφές. Είναι αυτό που είπαμε πριν, Κωστά, ότι ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ έχει ρίξει τον Χρήστο μέσα για να κρατήσει αυτό το ρυθμό. Έχει το προβάδισμα και θέλει να ελέγχει το ρυθμό του αγώνα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι κάθε φορά που κάνει ένα mini σερί, ένα mini run, ο κεραυνός και πλησιάζει στο σκορ, βρίσκει τον τρόπο και πάλι να ξεφύγει. Σίγουρα. Αναστασιάδης για τον Κασκύρη. Προσπάθεια από τον Κασκύρη είναι άστοχη. Μαζεύει ο ίδιος την μπάλα. Θα πετύχει το καλάθι με τον Καρσία ξαπλωμένο στο παρκέ. 4 πόντοι για τον Τόλι Κασκύρη. Είναι ένα δυνατό παιδί. Κοντά στο καλάθι είναι δυνατός. Μπορεί να σκοράρει. Πρέπει όμως να δουλέψει πολύ όμως το τέλειωμα της φάσης. Σίγουρα είναι και αυτός άπειρος. Έξτρα από τις προπονήσεις του κεραυνού. Πρέπει ο ίδιος σίγουρα να δώσει περισσότερες ώρες προπόνηση στον εαυτό του για να μπορέσει να γίνει το ύψος του, έχει τα σωματικά προσόντα, την δύναμη και πιστεύω δουλεύοντας θα φτάσει πολύ ψηλά. Μάλιστα. Ακόμα ένα πρόβλημα για τον κεραυνό. Έφυγε εκεί ο Χάρισον. Μόλις που άρχισε να ανεβαίνει με 2-3 ποντών. Όμως τα προβλήματα πληθαίνουν για τον κεραυνό. Και θα πληθαίνουν με την πάροδο του χρόνου. Σίγουρα. Αλλαγή και για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, ο Ανδρέας Σιζόπουλος εκτός, εντός ο Άιζακ Μπέρτον, που πριν επιστρέψει στο ΑΠΟΕΛ αγωνιζόταν στο IPL, το μη επαγγελματικό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Κορονίδης από την γωνία για τρεις. Πάνω από τον Ζαχαρίου, Κορονίδης θα φτάσει στους 5 πόντους. Τελευταία φορά που σκόραρε ήταν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ξανά το τρίποντο από τον Άρη Κορονίδη. Η διαφορά και πάλι στο καλάθι 68-70. Σερδάρης για τον Τζότζο Καρσία, μακριά από το καλάθι. Εδώ Μπάρτον. Παρά την πίεση του Τόλι Κασκύρη θα πετύχει το καλάθι στους 16 πόντους. Βρίσκει τον τρόπο να ανοίγει την άμυνα του κεραυνού πιο εύκολα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα, γιατί πάνε πιο πολύ για το κλέψιμο και δεν προσέχουν πολύ το baseline και όσα και να έχουν είναι στο baseline. Διαμαρτύρονται οι του ΑΠΟΕΛ για επιθετικό φάουλ στον Κασκύρη. Φάουλ χρεωμένο στον Σερδάρη. Σερδάρης ο οποίος φεύγει με 5 φάουλ.
3-20 για το τέλος του αγώνα, 68-72 το σκορ, αρκετή ένταση πλέον στο παιχνίδι. Σίγουρα και okay, παρότι λες, δεν είδαμε το ψηλό επίπεδο που περιμέναμε, όμως το κοντινό σκορ δίνει μια διαφορετική, ας το πούμε, νότα, ένα διαφορετικό τόνο στο παιχνίδι και σίγουρα παίζουν πλέον για το τρόπαιο, για την ομάδα. Για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Άστοχος και στις δύο βολές ο Ντόλης Κασκύρης, το 68-72 διατηρείται. Στυλιανίδης για τρεις θα στοχίσει, σώζει όμως ο Γκαρσία για τον Ζαχαρίου και αυτός για τον Στυλιανίδη. Η μπάλα είναι για τον Αποέλ. Για τον Κεραυνό, λέει ο Αντώνης Δημητρίου. Έντονες διαμαρτυρίες. Ξανά η φάση. Από τα χέρια του Κορονίδη η μπάλα έφυγε έξω. Η μπάλα έπρεπε να δοθεί στον Ελ Μαμποέλ. Φαντάζομαι τι θα γινόταν αν είχαμε πολύ κόσμο στο παιχνίδι. Ή αν ήταν περίοδος play-offs. Μάζεψε ο Ντίξον το άστοχο σου του Αναστασιάδη. Σκόραρε όμως ο Κορονίδης. Το σούτ ήταν για τρεις πόντους και διαφορά στην μικρότερη τη στιγμή. Στον ένα πόντο 71-72 το σκορ. Γρήγορα ανθίση ακούμε. Σχόλιο από τον κύριο Απλικιώτη. Κύριε Απλικιώτη, βρισκόμαστε 2-17 πριν το τέλος και ο Αποέλ είναι μπροστά με 74-71. Πώς βλέπετε την ομάδα του Κεραυνού? Σίγουρα δεν είμαστε στην καλύτερη κατάσταση, όπως πιστεύω και το Αποέλ. Θέλουν δουλειά και οι δύο ομάδες. Εδώ πέρα έχει εξελιχθεί σε έναν τέρφι, ο πιο ψύχρεμος θα το κερδίσει. Αυτά Κώστα από τον κύριο Απλικιώτη. Αυτό ο πιο ψύχρεμος Μιχάλη και αυτός που δεν θα μείνει από επιλογές και όπλα. Σίγουρα. Όμως ο Αλέξης έχει πάρει το παιχνίδι πάνω του. Έχει σκοράρει δύο παλικαρίσια καλάθια μπροστά σε όλους, σε όλη την άμυνα του Κεραυνού. Εδώ που τον χρειάστηκε η ομάδα του, όταν ο Κεραυνός πλησίασε στον ένα πόντο, έδωσε τις λύσεις. Αυτός είναι ο Αλέξης, αυτός είναι η ψυχή του Αλέξη. Και γι' αυτόν αγωνίζεται με το ίδιο πάθος για όση ώρα τον χρειαστεί ο προπονητής του και για όλα αυτά τα πρωταθλήματα που έχει πάρει. Παραμένει προσγειωμένος, προπονείται και προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Μάλιστα. Εδώ ξανά το καλάθι, πάμε στα πυργά για 30 δευτερόλεπτα. Πέμπτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας και το πρώτο ντέρμπι κορυφής έρχεται. Μπενφίκα Πόρτο το βράδυ του Σαββάτου. Η Μπενφίκα, αίτητη στην έδρα της, υποδέχεται την πρωτοπόρο Πόρτο και με νίκη την εκτοπίζει από την κορυφή της βαθμολογίας. Μπενφίκα Πόρτο στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής. Σάββατο στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά και ζωντανά στο Αλφα. Θέμα γοήτρου. Είναι θέμα γοήτρου, φίλες και φίλοι, γιατί και οι δύο ομάδες τα δίνουν όλα για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Παρακολουθούμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, μπορεί να μην είναι το καλύτερο όσον αφορά το θέαμα, όμως στην εξέλιξη του σκορ, το γεγονός ότι οι ομάδες βρίσκονται κοντά στο σκορ, το γεγονός ότι οι ομάδες αγωνίζονται παθιασμένα, αυτό δίνει το στοιχείο του συναρπαστικού στο παιχνίδι. Σίγουρα και αυτό το άστοχο σουτ του Κορονίδη πιστεύω ότι κρίνει πολλά, γιατί αν η μπάλα πάει στα σωστά χέρια και πάνε για βολές, πιστεύω ότι το παιχνίδι είναι στο Αποέλ. Το Αποέλ το οποίο συνεχίζει να κάνει αυτό που δεν κάνει ο Κεραυνός, αυτό που χρειάζεται να κάνει ο Κεραυνός, έχει τους παίκτες να κάνει τις διεισδύσεις και να σπάει την άμυνα του Κεραυνού. Όλα τα σουτ του Αποέλ είναι κοντά στο καλάθι, δηλαδή το πλεονέκτημα είναι το φάουλ, το να κερδίσεις το επιθετικό rebound, το να δημιουργήσεις ρήγματα, να μαζέψεις την άμυνα και να βγάλεις μετά έξω για να είναι πιο εύκολο σουτ. Όμως θα πω κοστό ότι αυτοί δεν παίζουν τώρα μόνο για τον πρώτο τίτλο, παίζουν για το γόητρό τους. Ας μην ξεχνάμε τα πόσα περνάμε στα τέλη κάθε περίοδου,
με τους αγώνες από ΕΛ Κεραυνού. Αυτό είχα δει νωρίτερα με την είσοδο μας, την επιστροφή μας στο παιχνίδι, είναι θέμα γοήτρου. Και φαίνεται ότι η ομάδα του ΑΠΟΕΛ το θέλει περισσότερο αυτό το τρόπο. Σίγουρα, γιατί μετά τα 1-2 χρόνια τώρα αυτά τα προβλήματα που είχε και ας το πούμε την κάμψη, φαινομενική κάμψη της ομάδας, πιστεύω ότι τώρα είναι σε καλό δρόμο και μπορεί να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Μάλιστα. Μπορεί να μιλήσαμε, φίλες και φίλοι, για πλεονεκτήματα, για μειονεκτήματα, για επιλογές, για προβλήματα. Στο τέλος της ημέρας είναι αυτός που το θέλει περισσότερο που το παίρνει και το ΑΠΟΕΛ δείχνει να το θέλει περισσότερο. Φάνηκε και στην προηγούμενη φάση, στην άστοχη βολή του Μπάρτον. Ένας απομηχανίστης Καρσία, Γιώργιο Καρσία, πήρε το επιθετικό ριμπάουντ. Όπως και εδώ βέβαια ο Τζέισον Ντίξον, που πέτυχε μόλις το πρώτο του καλάθι. Διαμαρτύρονται για βήματα οι του Κεραυνού. 43 δευτερόλεπτα διαφορά στους 4 πόντους και επιθετικό φάουλ από τον Καρσία. Είναι το τέταρτο. Time out φαίνεται να ζητάει ο Δημήτρης Τσολάκης για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ. Ξαναβλέπουμε το επιθετικό φάουλ από τον Καρσία. Πάμε στα πυρκά για ένα σύντομο διαφημιστικό. Άλλη μια συναρπαστική. Λεπτά, φίλες και φίλοι, το σκορ εδώ στο αθλητικό κέντρο Κίδιο στην Λάρνακα και στο παιχνίδι για το κύπελλο Ομοσπονδίας Πράιντ μεταξύ του πρωταθλητικού Κεραυνού και του κυπελλούχου ΑΠΟΕΛ. 73-77 μπροστά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. 41 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Τα σύντομα, Χρυσόστομε, τι είπε ο Δημήτρης Τσολάκης. Ζήτησε έμφαση στην άμυνα, χαρακτηριστικά είπε μια άμυνα θέλουμε για να τελειώσει το παιχνίδι. Μάλιστα. Αντί. Ναι, ο Μέμος Ιωάννου έδωσε οδηγίες ότι θέλει οπωσδήποτε καλάθι. Δεν τον ενδιαφέρει αν είναι τρίποντο ή δίποντο, αλλά θέλει οπωσδήποτε καλάθι. Και όσον αφορά την άμυνα, θέλει πίεση και σε περίπτωση που μπορεί να γίνει φάουλ, να γίνει φάουλ. Μάλιστα, οι του Κεραυνού διαμαρτύρονται για ένα goaltending. Θα παρακαλούσα να ξαναδούμε την φάση εδώ με τον Αναστασιάδη. Πολύ δύσκολη φάση. Πολύ δύσκολη και με το replay. Εδώ φαίνεται πιστεύω να πρέπει να μετρούσε το καλάθι. Μετρούσε το καλάθι. Βέβαια, εμείς έχουμε την πολυτέλεια της επανάληψης. Σίγουρα, εκεί είναι 10 δευτερολέπτου. Σίγουρα δεν μπορείς να τους κατακρίνεις. Το καλάθι θα μετρήσει και υπάρχει και φάουλ. ...75-77 συγκλονιστικό φινάλε. Μπορούσε να σφυρίχτηκε μπάλα... και φάουλ. Ναι, μπορούσε, δεν σφυρίχτηκε το φάουλ. Τώρα πρέπει να κάνουν φάουλ του Κεραυνού. Στον Στυλιανίδη. Με την ευχή ότι θα στοχίσει σε μια βολή. Σίγουρα αυτό όμως που λέγεται κάποτε είναι τώρα με το σφύριγμα αυτό ποιον τιμωρεί. Ο Κεραυνός είχε φάουλ να δώσει. Εδώ καθυστερούν να κάνουν το φάουλ. Τον Κούνα, Βασίλη Έξυπνο Κούνα. Έξυπνο αυτό, γιατί είναι ο πιο άπειρος και κυνηγάμε σε τέτοιες περιπτώσεις να κάνουμε σε ένα άπειρο ή σε έναν όχι και τόσο καλό στις ελεύθερες βολές. Ο μικρός όμως είναι καλός στις ελεύθερες βολές. Θα δούμε πόσο θα αντέξει η καρδιά του. Θα δούμε τα νεύρα του πόσο αντέχουν. Θα δούμε. Βέβαια υπάρχει και το rebound, του Κεραυνού θα πρέπει να προσέξουν. Σίγουρα. Εδώ αστοχίσει την πρώτη βολή. Άρα ο Κεραυνός έχει την ευκαιρία, αν ευστοχίσει, να ισοφαρίζει με τρίποντο. Αν όχι, να ισοφαρίζει με τρίποντο, να πάρει και την νίκη με τρίποντο. Σίγουρα. Αν βέβαια πάρουν το rebound. Ευστοχίσει την βολή, διαφορά στους 3 πόντους. Οι του ΑΠΟΕΛ πρέπει να κάνουν φάουλ. Το παιχνίδι τελειώνει. Τελείωσε το παιχνίδι. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ παίρνει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. 75-78 το τελικό αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι. Άντεξε στην πίεση που άσκησε ο Κεραυνός στο φινάλε του παιχνιδιού και κατάφερε να κρατήσει την νίκη με διαφορά 3 πόντων, 78-75, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Μιχάλη, μπορεί το θέμα να μην ήταν το ψηλότερο, ωστόσο είχε ρυθμό το παιχνίδι, είχαν διάθεση παίχτες, είχαν πάθος
είχε ένταση το παιχνίδι, είχε πολλά χαρακτηριστικά και όλα τα στοιχεία ενός ντέρπι. Σίγουρα ήταν ένα ντέρπι όπως το είπες, δηλαδή ήταν αμαστήμεση στα παγίους καλούς καιρούς, στα παιχνίδια Κεραυνού Αποέλ, με το πάθος, την ένταση, το όχι τόσο καλό θέαμα, αλλά την αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Σαν πρώτο παιχνίδι αυτό πέρασε στη δεύτερη μοίρα. Αυτή στα βρουσία ακούμε. Ναι, έχουμε κοντά μας τον Μέμο Ιωάννου, προπονητή του Κεραυνού. Κύριε Ιωάννου, συγκλονιστικό όντως στο παιχνίδι και ιδιαίτερα τα τελευταία λεπτά. Τι έχετε να πείτε? Ναι, ένα παιχνίδι καλό. Νομίζω αντάξιο και για τις δύο ομάδες. Παίχτηκε στο τέλος. Εμείς εγκλωβιστήκαμε στη ζώνη. Δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε σωστά έχοντας και κάποια μικροπροβληματάκια. Αυτά είναι το μπάσκετ, αυτά είναι το παιχνίδι. Φαντάζομαι δεν σας ανησυχεί καθόλου, έτσι? Δεν είναι. Μα είχαμε πει εξ αρχής ότι ο σκοπός δεν είναι νίκη αυτή τη στιγμή. Είναι κατά κάποιο τρόπο μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας για το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα έχουμε δουλειά όλοι. Πιστεύετε ότι θα επηρεάσει αρνητικά όσον αφορά την ψυχολογία των παιχτών? Όχι, δεν είναι προς Θεού. Αυτά τα πράγματα είναι πλέον στο, πιστεύω, στο παρελθόν. Παιχνίδια είναι, βέβαια υπάρχουν μέσα κυνήκες και όπως λογικά και ήττες. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα φιλόσοφος ο Μέμος Ιωάννου. Να περάσουμε και στους νικητές. Χρυσόστομε, σε ακούμε. Κύριε Τσολάκη, συγχαρητήρια για την κατάκτηση της ασπίδας. Είδαμε ένα ψυχωμένο Αποέλ σε ένα παιχνίδι ντέρπι και όπως είδαμε το πήρε η ομάδα που το ήθελε περισσότερο το τραπέζι. Πράγματι είναι αυτό που ζήτησα από την αρχή στην ομάδα μου και είναι το μόνο που είμαι ευχαριστημένος, είναι το πάθος και η άμυνα που παίζει. Από εκεί και πέρα έχουμε πολλά περιθώρια ακόμη βελτίωσης, είμαστε ακόμα στην αρχή και πιστεύω ότι στη διάρκεια θα είμαστε ακόμη καλύτεροι. Την νίκη αυτή την αφιερώνουμε στον κόσμο μας που ακόμη και σε αυτό το γήπεδο που είναι μακριά ήταν δίπλα μας και τους ευχαριστώ πολύ. Πιστεύετε ότι θα δώσει αυτή η νίκη ένα ψυχολογικό το πάρισμα στην ομάδα? Σίγουρα είναι μια νίκη επί μιας μεγάλης ομάδος όπως είναι ο Κεραυνός και κάπου σε δίνει αυτοπεποίθηση και δύναμη για τη συνέχεια για να ζητάς όλο και περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ και σας. Εγώ ευχαριστώ. Στο μεταξύ ο Αλέξης Ζαχαρίου, αρχηγός του Αποέλ, σήκωσε το πρώτο τρόπαιο της καλαθοσφαιρικής περίοδου, το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, το οποίο πέρασε τώρα στα χέρια του Γκαρσία, την ασπίδα της Ομοσπονδίας Sprite. Θα έλεγα στο φινάλε δίκαιη νίκη του Αποέλ, Μιχαλή. Όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι σίγουρα, πιστεύω ότι ο Κεραυνός δεν μπορεί να παίξει στα επίπεδα τα περσινά ακόμα. Πιστεύω όμως θα φτάσει, είναι θέμα χρόνου. Το Αποέλ παρουσιάστηκε πιο έτοιμο και μπορώ να πω με πιο μεγάλη θέληση για την νίκη. Γι' αυτό και την πήρε. Γιατί όταν ένα παιχνίδι παίζεται στους 2 ή 3 πόντους, πιστεύω είναι κάποια σημεία και προπονητικά, αλλά και οι παίκτες στο γήπεδο έκαναν αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, στα δύο του Αλέξη του Ζαχαρίου δεν τα ζήτησε ο προπονητής. Είχε την καρδιά, είχε το εμπίστη και μπήκε μέσα στο καλάθι, τέλειωσε δύο φάσεις και πήρε η ομάδα του τον αγώνα. Μάλιστα. Να περάσουμε και πάλι στους τροπεούχους, κοντά στον Χρυσόστομο Σταύρου, διακρίνω τον Χρήστο Στυλιανίδη. Χρυσόστομο, σας ακούμε. Χρήστο Στυλιανίδη, συγχαρητήρια για τη μεγάλη σας νίκη. Πώς είδες την ομάδα σου? Εντάξει, η ομάδα μου μπορώ να πω ότι δεν έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, τουλάχιστον το αναμενόμενο. Μην ξεχνάτε ότι ένας ο ξένος μια εβδομάδα είναι στην Κύπρο, εγώ έχω 20 μέρες έξω από το γήπεδο. Καταλαβαίνω ότι αυτά επηρεάζουν στη συνοχή της ομάδας, αλλά παρ' όλα αυτά δείξαμε ότι μπορούμε να κερδίζουμε παίζοντας δυνατά στην άμυνα, έχοντας ψυχή μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι και φτάσαμε στην νίκη. Πιστεύετε ότι θα είσαστε ακόμα πιο έτοιμοι στην αξιολογία? Ναι, αυτό είναι σίγουρο, γιατί όπως σου είπα πριν, εγώ και ο Άιτζακ είμαστε πίσω πολύ. Ο Καραπατάκης τώρα ήρθε στην ομάδα. Έχουμε κάποιους νεαρούς παίχτες όπως ο Βασίλης, ο Ανδρέας, οι οποίοι καταβαίνουν πρώτον τους παιχνίδι και απέναντι στον Κεραυνό ήταν αρχομένοι. Σίγουρα θα είμαστε καλύτεροι. Θέλουμε υπομονή, πολλή συνέχεια. Έχουμε ακόμη 10 μέρες μέχρι το πρωτάθλημα. Πιστεύω μέχρι το πρωτάθλημα θα είμαστε έτοιμοι. Η ψυχολογία σου όταν πήγες μέσα να αντιμετωπίσεις την παλιά σου ομάδα? Εντάξει, δεν ήταν τόσο η ψυχολογία, το είχα συνειδητοποιήσει. Ήταν το άγχος μου γιατί ήμουν 20 μέρες χωρίς προπόνηση και φάνηκε σε κάποια λάθη, σε κάποια κούραση ότι ήμουν ανέτοιμος. Αλλά το θέμα ψυχολογίας προετοιμάστηκα αρκετά καλά και πιστεύω ότι ήμουν έτοιμος. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ευχαριστούμε, Χρυσόστομε, ευχαριστούμε για τον Χρήστο Στυλιανίδη και το ευχόμαστε βέβαια καλή επιτυχία στην καινούργια του ομάδα, νέα σελίδα στην καριέρα του μεγάλου αυτού καλαθοσφαιριστή. Ολοκληρώνοντας, Μιχάλη, το παιχνίδι κρίθηκε στις βολές. Όπως φαίνεται, ναι, στις βολές και στα σου τριών πόντων. 7 στα 29 ο Κεραυνός, 4 στα 12 το Αποέλ
και σίγουρα με τις 37 βολές που σούταρε το Αποέλ σε αντίθεση με τις 19 μόνο βολές που σούταρε ο Κεραυνός, σίγουρα αυτά τα δύο σημεία ήταν σίγουρα αυτό που έγκαιρε την πλαστικά προς το μέρος του Αποέλ. Συνδέδεια το πάθος που πάντα διακρίνει η ομάδα. Σίγουρα αυτό το πράγμα ο έπαινος είναι στην διοίκηση του Αποέλ, γιατί πάντα όσο μεγάλο αστέρι και να είσαι, ό,τι και να είσαι, στο Αποέλ πρέπει να παίξεις μπάσκετ. Μάλιστα. Γιατί είναι αυτό που είπες εσύ, είναι καταδικασμένο να πρωταγωνιστεί και δεν είναι μόνο στα χαρτιά, αλλά πρέπει να τα αποδεικνύει κάθε μέρα στο γήπεδο. Μάλιστα. Ανθή Σταύρου. Όπως είπε και ο Μιχάλης στο σχόλιο του κύριε Φυσεντίδη, το Αποέλ είναι καταδικασμένο να πρωταγωνιστεί. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Το είπα χθες στη δημοσιογραφική διάσκεψη. Δυστυχώς έχουμε αυτό το πρόβλημα. Εγώ είπα ότι από πέρσι ξεκινήσαμε να χτίσουμε μια νέα ομάδα του μέλλοντος. Δήλωσα προχθές ότι δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι, ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι της προετοιμασίας, αλλά θα έρθουμε να το παλέψουμε και να το πάρουμε από τα χέρια του Κεραυνού. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παίκτες μου, στους προπονητές και στον κόσμο που ήρθαν εδώ στο ξένο αυτό γήπεδο. Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Με αυτές τις συνθήκες είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και πραγματικά θέλω να επαναλάβω ένα μεγάλο εύγε στους καλωσφαιριστές μου και στην τεχνητή υγεία. Κύριε Φυσεντζίδη, κλείνοντας, φέτος ο Αποέλ γιορτάζει και τα 75 χρόνια ζωής του. Τι θα αναμένει ο κόσμος από το σωματείο, τι εορτασμούς έχετε προγραμματίσει? Πρώτα απ' όλα θα αναμένει πολύ περισσότερες νίκες σαν κι αυτήν. Να είστε βέβαιοι, είναι όντως τα 75 χρόνια μας. Θα προσπαθήσουμε να τα γιορτάσουμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Επιφυλάσσουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Θέλουμε όμως και τη συμπαράσταση τόσο των παραγόντων, πρώην και νυν, των εξοδηγητικών αλλά και του κόσμου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αυτά είχαμε. Ευχαριστούμε, Ανθή. Άνοιξε λοιπόν, φίλες και φίλοι, η αυλαία της καλαθοσφαιρικής περίοδου με τον αγώνα για το κύπελλο Ασπίδας Ασπράιτ. Κύπελλο που πήγε στην ομάδα του Αποέλ το πρώτο τρόπο της χρονιάς. Η αυλαία του πρωταθλήματος ανοίγει την ερχόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ με το μεγάλο ντέρπι. Επανάληψη του περσινού τελικού Κεραυνός εναντίον Απόλλων στο κλειστή αίθουσα Στροβόλου. Πρωταθλητής εναντίον του φιναλίστ. Όμως τα συνδρομητικά κανάλια δεν μένουν εδώ. Αύριο ανοίγει και η αυλία του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος σε ζωντανή μετάδοση στις 7 το μεγάλο ντέρπι Αποέλ ΑΕΛ και στη συνέχεια εκπομπή Σάββατο στα γήπεδα. Την Κυριακή σε ζωντανή μετάδοση το άλλο μεγάλο παιχνίδι της πρεμιέρας του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος μεταξύ του Απόλλωνα και της Ομόνιας και τη Δευτέρα η εκπομπή εκτός έδρας. Βέβαια, προσθέσεις αυτά, το Σάββατο, αγγλικό ποδόσφαιρο στις Newcastle United, Manchester United. Γερμανικό ποδόσφαιρο, Schalke Borussia Dortmund. Πορτογαλικό, Μεφίγα Πορτό. Την Κυριακή, Ιταλικό, Ουντινέζε Μίλαν και Χέρτα Βερολίνου. Τη Δευτέρα, επίσης, αγγλικό, Ipswich Town, Blackburn Rovers και Leicester City, Middlesbrough. Και βέβαια, την ερχόμενη Πέμπτη, η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Ευρώπη απέναντι στον Άγιαξ για το κύπελλο UEFA στην πρώτη αναμέτρηση για τον δεύτερο γύρο του κυπέλλου UEFA. Εδώ, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω τον Μιχάλη Μιχαήλ που είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας στην ζωντανή αυτή μετάδοση, τους συναδέλφους Ανθή Σταύρου και Χρυσόστομο Σταύρου, την σκηνοθέτη μας Αναστάζια Λουκά και όλα τα παιδιά που εργάστηκαν για την μετάδοση του αγώνα αυτού. Φίλες και φίλοι, ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.